Αριστοτέλειος Αθηναίων Πολιτεία, μετάφραση Ιωάννης Ρεβού. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στη σελίδα LibriVox.org. Βίος και έργα Αριστοτέλους. Αν ως μέτρο αναγνωρίσεως του φιλοσόφου ετίθεται εφανερά και άμεσως θεωρητική επίδραση εκ του έργου του, ο Αριστοτέλης αναντηρείται στο αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος των φιλοσόφων και των αρχαίων και των νεωτέρων. Διότι άλλε κορυφαίε διάνοιε και μάλιστα ο φωτεινός και άθωστος Πλάτων επέδρασε με σημαντικά και βαθύτατα στην καθόλου εξέλιξη της σκέψης και στην κοινωνική τάθηση εκδήλωση, στην θρησκεία δηλαδή και την πολιτεία, στη φιλοσοφία και την τέχνη, αλλά όμως κανείς δεν χρησιμεύσε ως αναγνωρισμένος οδηγητής και δάσκαλος στις πάντα κλάδων της ανθρώπινης επιστήμης όπως ο Αριστοτέλης. Διότι επειδή και πλέον χιλιάδες έτη του φιλοσοφού ετούτου τα έργα, η λογική ως αυτός τη διαρρύθμισε, η πρακτική φιλοσοφική αντίληψη ως την εκανόνισε, η μεθοδική και δια του πειράματος επιστημονική γνώσης ως την επιχείρηση, επί τη βάση όλων ορισμένων κανόνων καλλιτεχνία ως τη διευκρίνησε και τέλος η δογματική και ωφελημιστική ηθική ως τη διατύπωσε, υπήρξαν αφετηρία και γνώμονες της πρακτικής εν μέρη ενεργείας και της θεωρητικής εν γέννη παραγωγής. Και κάτι πλέον τούτο ακόμη, η διδασκαλία του έπαυσε με ένα από τις εποχές του Βάκονος να είναι η αποκαθέδρας και επίσημος, αλλά ο Χίτων παρέμεινε αναγκαστικός και οργανικός ισχυρά και σπουδαίος επιδρόσα επί της ανθρώπινης σκέψης μέχρι σήμερα, διότι πλήν ο λίγων νεοτάτων φιλοσόφων παραμένει εδρεία και αποκλειστική, ακόμα επίσης στο πείραμα και μάλιστα η υπαγωγή των γενικοτήτων στους επιστημονικούς νόμους ή στα εκμερικοτήτων δεδομένα πορίσματα. Μικρά δε παραλλαγή δια την πλειονότητα των σκεπτόμενων υπέστη ο τρόπος του συλλογίζεστε, ο διατυπωθής από το Αριστοτέλους. Μέχρι το σούτο ώστε βαθύτερων και ουσιαστικότερων ερευνών και διεισδύων να διακρίνει ότι δύο αντίθετοι φιλοσοφικοί τρόποι οι επικρατούντες ήδη ή τη η εγγελιανή φιλοσοφική μέθοδος, ο μεταφυσικισμός και η αντίθετο θετική φιλοσοφία, ο επιστημονισμός, έχουσε επ' αυτό καταφανεί και ουσιώδη την αριστοτελική επίδραση. Ο μεν εγγελιανός τρόπος εκ των μεταφυσικών του Αριστοτέλους, ο δε ποζιτιβιστικός εκ των φυσικών αυτού. Και μόνο ίσως εργασία μερικέ ως επερι group and ensembles, μαθηματική θεωρία ή φιλοσοφική παινιγμή, ασυστηματοποιείται ακόμα όπως είχε τη λήψη του Νίτσε και η μελέτη του Πανκαρέ, δύνατε να θεωθώσει να θεωρηθώ συν αποφεύγουσε κατά το πλείστον την αριστοτελική επίδραση. Τούτο δε το κολοσσέο όντως και μοναδικό κατόρθωμα μίας μόνης διανοίας δύναται να εξηγηθεί όταν αντιληφθεί της ορθώς τον Αριστοτέλην, όπως χαρακτηρίζει αυτόν ο Τζέλερ, ιδρυτήν της φιλοσοφίας των αντιλήψεων, ήτι καθαρότερα και γενικότερα ως συγκεφαλαιώσαντα και συστηματοποιήσαντα τα μέχρι των χρόνων του δεδομένα της ανθρώπινης γνώσης και σοφίας. Κατά τρόπον και διετίες αναλόγως προς τον τρόπον και τις αιτίες, οι οποίοι ανέδειξαν θεμελιωτάς θρησκειών τους παρουσιάσαντας εις πρακτικά πορίσματα ηθικά και εις δογματικά συμπεράσματα καλλίτεχνα τη συνολική επί της εποχής των επικρατούσα σκέψη. Δι' αυτήν υπήρξε η επίδραση του Αριστοτέλους και του το έργο του κατά κεφαλαιώδη χαρακτηρισμών. Εγεννήθη δε ο Έλλην φιλόσοφος το 384 π.Χ. στα στάγυρα της Μακεδονίας ή της πολυελληνικής απικίας των Χαλκιδαίων. Πατήρ του ήτο ο ιατρός Νικόμαχος, συγγραφές έργων τεινών περί φυσικής, φίλος δε στενός του βασιλέως των Μακεδόνων Αμίντα του Δεύτερου, στην αυλή του οποίου και έζησε μέχρι το θάνατο αυτού. Μήτυρ δε αυτού ήτον η Βεστιάς από παλαιάν και διαπρεπή οικογένεια απίκων, αποθανούσε κατά την νηπιακή ηλικία του Αριστοτέλους. Πριν γίνει έφηβος, έχασε και τον πατέρα του Αριστοτέλης, ανέλαβε δε τότε την κεδαιμονία αυτού και τον αδερφό του, ο πατρικός φίλος πρόξενος, ο Αταρνεύς, τη δε ανατροφήνη σύζυγός του. Στα έργα του Αριστοτέλης με αγάπη και γνωμοσύνη αναφέρει συχνά τους κεδαιμόνας του, απορφανισθέντα δε τον ιόν αυτόν υιοθέτησε και κατόπιν ενύφρυσε τη γατέρα του Πυθιάδα και στη διαθήκη του τέλος ως διασώζει αυτή Διογέννης ο Λαέρθιος, ορίζει να στηθώσει αδριάδες εκείνους προς έδειξη της ευγνωμοσύνης του.
Κατά την ιανική του ηλικία, ο Αριστοτέλης, ως λέγεται υποτινών μεταγενεστέρων, επέρασε τη ζωή κανάσωτων, σπαταλίσας δίδει σημαντική πατρική προυσία. Έγινε στρατιώτης και κατάλληλος μυροπόλης προς συντήρησή του. Εκ παράλληλου όμως είναι βεβαιωμένο ότι ανέκαθεν είχε φιλομάθηνε επίδοση στα θεωρητικά μελέτας και θαυμασία αντίληψη. Δια τούτο δε και νεότατος αυτός των μαθητών ή μάλλον ακροατών του Πλάτωνος, διότι 17 ετών προσήλθε στη Λετωνική Ακαδημία, διακρίνονται υπερπάντας. Αναφέρεται δε ανεκδοτικός δια τη φιλοπονία του ότι επειδή εμελέτα και τη νύχτα εις την κλίνη του εκράτη εις την αριστερά του χείρα χάλκινη σφαίρα, είχε δε κάτω θελεκάνη μεταλλήνη, ώστε εάν εκ του κόπου και της αγρυπνίας αποκοιμάτων να πει τη σφαίρα και να φυπνίζεται αυτός από τον κρότον. Και είναι μεν σωστά αυτά και τα παρόμοια υπερβολέ, εις τας οποίες ηρέσκονται οι συγγραφείς της παρακμής. Βέβαια όμως απομένει ότι από την νική του ηλικία ο Αριστοτέλης επεδόθη με ζηλό και με ευρύθεια στη μελέτη, λαμβάνοντας δια υπόψη ότι εδείκνυε τότε τάση στον υπερβολικό του σώματος καλοπισμών και στην επίδειξη, διόπερ και ο Πλάτων ο διδάσκαλός του δυσυρεστή το Αριστοτέλους χρώμενον αισθήτη επισήμω και δακτυλής και κουρά, δυνάμεθα να δεχθούμε ότι ο νέος Αριστοτέλης επιτίθεται το παραλληλώσει στην κοσμική ζωή και τη φιλοσοφία. Διατελέσας μαθητής του Πλάτωνος, αρκετά έτη ο Αριστοτέλης έγινε έπειτα δάσκαλος της ρητορικής. Επειδή όμως υπευλέπετο ως Μακεδονίζων, έφυγε μετά το θάνατο του Πλάτωνος, συμβάντα το 348 π.Χ. από τις Αθήνας και μετέβη με άλλον του Πλάτωνος επιφανή μαθητή των ξενοκράτην της Μικρασία, όπου εφιλοξενήθη υπό το αταρνέως τυράννου Ερμία. Ήτο δε ο Ερμίας πρώην δούλος, ακούσας μαθήματα ρητορικής από τον Αριστοτέλη εις τας Αθήνας και κατόπιν δια της αρετής και της αξίας του αεμψωθείς εις το αξίωμα του τυράννου, αναδειχθείς δε προστάτης της αυτονομίας των ελληνικών της Ασίας πόλεων και ως τιούτος διεπιβολής φωνευθείς υπό το βασιλέως της Περσίας. Ο θάνατός του φαίνεται να ελείψε πολύ τον υπ' αυτού ευεργετηθέντε Αριστοτέλη, ο οποίος και νυμφεύτη εξ ευγνωμοσύνη στην ορφανή τη γατέρα εκείνου, αργότερα δε και έστησε η μνήμη του Ανδριάντα στους ελεγχούς με το επίγραφα. Τον δε πω του ουσίως παραβάς μακάρον θέμην αγνήν, έκτινε περσόν το ξοφόρο βασιλεύς. Ου φανερός λόγι φωνής εναγός η κρατήσας, αλλά αδρός πίστη χρυσάμενος δολίου. Συνθέσας ως λέγεται προς τη μήνα αυτού και το εξέκονε εκείνο πεάνε στην αρετή. Αρετά πολύμω φέγεν ύβρωτίο, θύρα μακάλιστον βίο. Μετά τον φόνο του Ερμία, φοβούμενος την καταδίωξη του Πέρσου βασιλέως, έφυγε στη Μυτιλήνη, όπου και έμεινε επί την αίτη. Εκεί θε δε είτε και εξ Αθηνών επιστρέψετε, τον προσκάλεσε ο βασιλής της Μακεδονίας Φίλιππος, για να τον αθέσει στην αγωγή του γιού του Αλέξανδρου, ο οποίος τότε ήταν 14 ετών. Εις τη διδασκαλία του Αριστοτέλης συσχολήθη 4 έτη, συγγράψασε ειδικό για τον μαθητή του και την έργα μεταξύ των οποίων είναι το Απολεσθέν περί βασιλείας και το αμφισβητούμενο ρητορική Αλέξανδρο. Εις τον αυτόν καιρόν έκαμε και την επιμελημένη τη Ιλιάδος αντιγραφή, την περιόνιμον απονάρθικος έκδοση, την οποία πάντοτε είχε υπό το προσκέφαλο του Αλέξανδρος. Και μετά την τετραετή διδασκαλία του, όμως ο Αριστοτέλης εξακολούθησε να μείνει στη Μακεδονική αυλή μέχρι τη εποχή καθήνου Αλέξανδρος, ετοιμάζοντας να εκστρατεύσει στην Ισασία. Τότε, κατά το 335, επέστρεψε ο Αριστοτέλης στις Αθήνες, ίδρυσε δε τη διάσημη φιλοσοφική σχολή του, η οποία ονομάστηκε Περιπατητική εξαιτίας της συνήθειας που είχε ο Αριστοτέλης να διδάσκει περιπατών. Εσύστησε δε αυτήν εις το Λύκειον, ευρύχο δημόσιο δεντρόφυτων και σύσκιων χώρων, αφιερωμένο εις το Λύκειον Απόλλωνα, εκτιμωνόμενο δε από το Λυκαβητό ή εις μέρος της πόλεως, αντιθέτως κείμενο του κήπου της Ακαδημίας, όπου υπήρχε η Πλατωνική σχολή. Συνήθως διδάσκων έκανε ο Αριστοτέλης δύο παραδόσεις ή περιπάτους, το Εωθηνών και το Δηλικών. Και κατά μέρη των Εωθηνών εδίδασκε τους αρχαιότερους μαθητάς επιστημονικότερας γνώσης και ψηλότερο θεωρητική σοφία, κατά δε το Δηλινό εδίδασκε τους αρχαρίους μαθητάς και άλλους ακροατάς στοιχειώδη μαθήματα φιλοσοφίας, ρητορικής κτλ. Ούτω δε τα μεν πρωινά μαθήματα ονομάστησαν ακροαματικοί λόγοι, τα δε απογευματινά εγκύκλοι ή εν κοινό ή εξωτερικοί λόγοι. Μολονότι οι δε αργότερον ελέγχθη ότι ήσαν οι ακροματικοί λόγοι ιδιαίτερα και απόκρυφο στη διδασκαλία του Αριστοτέλους, ώστε να πιστευθεί ότι και μυστική εσωτερική φιλοσοφία υπήρξε,
Όμως εκ της μελέτης των αριστοτελικών έργων και εκ του ενιαίου τρόπου σκέψης εναυτής, προκύπτει βέβαια το πόρισμα ότι η μία και μόνη υπήρξη αριστοτελική φιλοσοφία, οποία μας παρουσιάζεται και σήμερα, διαστολίδε των μαθημάτων εγένετων απλώς λόγω του διαφόρου μορφώσεως των μαθητών του φιλοσόφου, ή την εσύσα πολύ και ποικίλει τον νου και την γνώση, τη δυσκολία ευθύς από τη στάσεώς της πολύ ευδοκίμησε εις τας Αθήνας. Αιτία δε της ευδοκιμήσεως υπήρξε μεγάλη και μοναδική ευρημάθεια του δασκάλου και θαυμαστή και σαφής ρητορική του δεινότηση, διότι η αληθώς ότε συνέστησε τη σχολή του, είχε ήδη αποθησαυρίσει το πλήστο μέρος των θεωρητικών και των πρακτικών αυτού γνώσεων, εξακολουθήσαν μουλατά αυτά τα μελέτας και τα πειράματα και τα θεωρητικά συνεργασία του μέχρι τέλης της ζωής του. Ούτω πλην της διδασκαλίας του Πλάτωνας, φαίνεται ο Αριστοτέλης παρακολουθήσας και άλλων εις τας Αθήνας τότε φιλοσόφων και σοφιστώντας διδασκαλίας, ήσαν δε πολλοί αυτοί και σημαντικοί τους οποίους επεσκίασε πλέον του δέοντος, ίσως ή στεναρά και διαυγής, σοκρατική φιλοσοφία ή εξαρθήσα εις ηλικιώδη ελαστικότητα και αποκτήσασα έγκλιναν υπέρυπτον δια των διατυπώσεων και γενικεύσεων του Πλάτωνος. Και τούτο η απορρόφηση δηλαδή και η αμαύρωση πολλών και σημαντικών εργασιών υπό μια ολοκληρωτική και παρόγωγη εργασία παρουσιάζεται πάντοτε ως σταθερών κοινωνιολογικών φαινόμενων ή στην εξέλιξη της θεωρίας και της πράξης επαρκές μαρτύρων και χαρακτηριστική έδειξη της μικράς σημασίας των ατόμων εν τη ζωή του συνόλου. Πλην δε της ποικίλης σοφίας, όσοι κατά την πρώτη στας Αθήνας διατριβή του είχε συγκομπήσει ο Αριστοτέλης, φαίνεται ότι και κατά τους χρόνους της εν μικρασία και εν μυτιλής διαμονής του, μακριά του σοφιστικού συρβού και εις ησυχία ευρισκόμενος και γαλήνιν, επίυξησε τα γνώσεις αυτού με ακριβή μάθηση των όσα και παλαιόθεν και κατά την εποχή του εδίδασκαν οι φιλόσοφοι της ιωνικής σχολής και κυρίως περί τα φυσικά ασχολούμενοι και από τον τούτον τη φιλοσοφία αναπτύσσοντες. Έπειτα κατά το διάστημα της παιδεύσεως του Αλεξάνδρου και στη Μακεδονική Αυλή κατόπιν διατρίβων, έλαβε αφορμή και άνεση να συστηματοποιήσει με τα σαπίρους γνώσεις του κατά τρόπο διδακτικών ως και τα εκ τούτων ηθικά και πολιτικά πορίσματα να απαυξήσει δε μεγάλος διειδίων αυτού πειραμάτων και παρατηρήσεων τας επί της φυσικής και της φυσιολογίας γνώσης του τότε καιρού. Διότι άφθονα προς τούτο παρήγοντο εις αυτό τα μέσα υπό των Μακεδόνων βασιλέων, και τότε και κατόπιν ότε κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία χιλιάδες ανδρών εμισθοδοτούνται υπό τον βασιλέο και τον ασυλλέγο και να αποστέλνουν στον Αριστοτέλη όλα τα ζώα, τα φυτά και τα περίεργα γέννη πράγματα της Ασιατικής χώρας, όπως αναφέρει ο Πλίνιος. Αν δε πιστεύσουμε τον Αθηνίο δια των καταρτισμών των επιστημονικών συλλόγων και της βιβλιοθήκης του Αριστοτέλη, εγωγήθηκε ο Αλέξανδρος 800 τάλαντα ή 4 και πλέον εκατομμύρια φράγκων, ούτω κατήρτισε την περιζώων ιστορία και τα άλλα επί των φυσικών επιστημών έργα του, θαυμαστά ως σήμερα διατιμεθώ και εκπληκτικά, ουχή σπανίως για την ακρίβεια συγγραφέντα κατά τη Δευτέρα Ίστας Αθήνας διαμονή του και μετά τη σύσταση της ειδικής του περιπατικής σχολής. Ή το δε Αριστοτέλης στην εποχή κατά την οποία ίδρυσε τη σχολή του ηλικίας 50 και πλέον ετών, ώστε ευλόγως να δύναται της να υποθέσει ότι τα μη θεωρητικά γνώση του είχε τότε συμπληρώσει τη δε ταξινόμηση της υπ' αυτού συναυθύσης ποικίλης θεωρητικής και πρακτικής ύλης για τη συνέχεια των πειραμάτων αυτού και παρατηρήσεων και τη διαρρύθμιση και συγγραφή των πλειοτέρων και σημαντικότερων έργων του εξακολούθησε έκτοτε και μέχρι τέλους της ζωής του. Εβοήθησε δε πολύ στην ταξινόμηση και στην κατασκευή καθημερινή και συστηματική διδασκαλία, και όχι ο λίγο ίσως συνετέλεσε υπό την επίβλεψη και κατά τις οδηγίες του και κατά αρχικών και διέκαστων έργων ειδικών του σχεδίων συνεργασία των μαθητών του. Δια τούτο δε και στα εσωζόμενα συγγράμματα του Αριστοτέλους, εκ των οποίων ίσως μερικά γράφησαν υπό το μαθητό του, ως αυτός υπαγόρευσε και οδηγεί, καταφαίνεται πλήστη με φροντίς και ικανότης συστηματοποίηση και συνάφιαν όλη η επιμέλεια έκους και πλαστικής εικονίσεως, ώστε και κατά την ύλη και κατά τη μορφή να ενθυμίζουν τον τύπον. Εγκυκλοπαιδείας περιλαμβανούσης τα σύνολα σχεδόν των τότε γνώσεων, αλλά υπομορφή και κατά σύστημα και σύμφωνα προς τη φιλοσοφία ενός μόνου συγγραφέως. Τόσο δε είναι το πλήθος των γνώσεων όσα στα αριστοτελικά συγγράμματα περιέλαβαν και τόση προδήλωση είναι νέες παρατηρήσεις και νέες θεωρίες ως εν έκαστο θέμα,
ο φυσιοδίβης και ο φιλόσοφος συγγραφές, ειδικά σου πρόστασε, και τόση είναι της διευκρινήσεως και της συστηματοποίησεως η δύναμη και αρτιότης, ώστε δικαίως ελέγχθη από Γερμανούς, αφού ότι άλλος Αριστοτέλης ούτε γεννήθη ούτε θα γεννηθεί, αλλά ούτε και είναι ανάγκη να γεννηθεί. Εκ των συγγραμμάτων του Αριστοτέλους, ο λίγα μόλις το 1 τρίτο ίσως διευθυσόντουσαν. Και τούτο θετικός δυνάται της να συμπεράνει εκ πολλών επαρχιών συγγραφέων αναφερόμενων αριστοτελικών έργων άγνωστων εις εμάς και μάλιστα δε εκ του καταλόγου του Διογένους Λαερδίου και εκ των υπό του Μεναγίου και του Άραβος Ελκαζίρ απομνημονευμένων απαριθμίσεων. Τι να όμως ήσαν ακριβώς τα συγγράμματα ταύτα και τι είναι σκάν οι τίτλοι. Δεν δυνάμεθα να γνωρίζομαι ασφαλώς, διότι και στην παρένθεση αυτών παραρχής και στις μεταγενεστέρες απαριθμίσεις επικρατεί ασάφεια και οριστεία. Ούχι τον ως σημαντικότερα ίσως των απολειών δυνατή να θεωρηθεί η απώλεια της συναγωγής πολιτιών ογκώδους έργων, το οποίο περίγει την ανάλυση 158 ή κατάλληλα 255 πολιτιών, εκ των οποίων η μία είναι και η Αθηναίων πολιτεία, η ανευρετής από λίγων ετών επί Αιγυπτιακού παπύρου και κατά το πλήστον αποκατασταθήσα. Τα έργα του Αριστοτέλους από τον αρχαίο ήδη χρόνο κατετάχθησαν συστηματικώς και κατά διαφόρους τρόπους. Ούτως εγχωρίστησαν υπομνηματικά, είτε αποτελούμενα εξημειώσεων και συνταγματικά, είτε αποτελούντα πλήρης πραγματείας από άλλες δε απόψεως ή σε εσωτερικά είτε περιέχοντα τα υψηλότερες δασκαλίες του Αριστοτέλους και εξωτερικά ή εν κοινώ είτε προπαιδευτικά. Και αυτός δε ο Αριστοτέλης επιτυχώς διαχωρίσε τα φιλοσοφικά μόνο έργα του, τα κληθέντε επ' αυτού λόγοι, εις οργανικούς λόγους, συλλογικούς, εις θεωρητικούς και εις πρακτικούς. Εκ των νεοτέρων κατατάξεων τέλος επεκράτησε τις πρώτες δύο εκδόσεις, η χωρίζουσα τα σωζόμενα έργα εις λογική. Περιλαμβάνουσαν τα έργα, κατηγορία περί ερμηνείας, αναλυτικά πρώτερα, αναλυτικά ύστερα, τοπικά και περί σοφιστικών ελέγχων. Η σειρά αυτή ονομάστη υπό των νεοτέρων όργανων. 2. Φυσικά, κατά την αρχαία εννοείται και γενικότερα έννοια του όρου, περιλαμβάνονται πραγματικά της φυσικής ακροάσεως, βιβλίων 8 περί ουρανού, περί γενέσεως και φθοράς, μεταρρυλογικά, περί ψυχής, περί αισθήσεως και αισθητών, περί μνήμης και αναμνήσεως, περί μακροβιότητας και βραχυβιότητας, περί νεότητας και γύρατος, περί ύπνου και εγρηγώσεως, περί μαντικής της εντισύπνης, περί ζωής και θανάτου, περί αναπνοής, περί τα ζώα ιστορίας, περί ζώων γέννησης, περί ζώων κινήσεως, περί ζώων πορείων, περί ζώων πορείας, περί ζώων χρωμάτων, περί ακουστών, φυσιογνωμικά, περί φυτών, διασωθέν, εν λατινική αραβική μεταφράση, περί θαυμασιών ακουσμάτων, μηχανικά προβλήματα και περί ατόμων γραμμών. 3. Τα μετά τα φυσικά περιλαμβάνονται 14 βιβλία και τα διατριβάς περί μελίσου, περί ξενοφάνους και περί γοργίου. 4. Τα πρακτικά περιλαμβάνονται τα ηθικά νοικομάχια, τα μεγάλα και τα ευδήμια, τα πολιτικά των την Αθηναίων πολιτεία, τη ρητορική, τη ρητορική της Αλέξανδρων αμφισβητούμενη και την ποιητική. Και 5. Τα αποσπάσματα ή τη σωζόμενα παρεθετικός εις έργα αρχαίων συγγραφέων. Επιστολέ αμφισβητούμενα κατά το πλήστον και τα ποιήματα επίσης αμφισβητούμενα. Οι τίτλοι ούτε απλώς αν επεξηγήσεως παρατεθέντες δύναται να δείξουν την ευρύτητα, την ποικιλία και το τεράστιο μεγέθος του αριστοτελείου έργου, το οποίο όπως εν αρχή των συμπιώσεων του τον είπαμε, απετέλεσε τον επιστημονικό και φιλοσοφικό κώδικα της πολιτισμένης ανθρωπότητας επί 2.500 έτια, αποτελείται και τώρα ακόμα το πνευματικό έθιμο σχεδόν όλης της συνείδησης επιστημονικής και φιλοσοφικής δημιουργίας. Και ανάλυσης μεν του φιλοσοφικού συστήματος του Αριστοτέλους και έκθεση της επιστημονικής αυτού εργασίας, έστω και στοιχειοδός επιχειρούμενε, θα εξήτηναν το σημείωμα τούτο αναγκαστικό στη σογκώδη πραγματεία. Τούτο δε μόνο δυνάται να ερεχθεί συμπερασματικός και από μιας μόνο απόψης γενική, αλλά όχι και συνολικής, ότι ο Αριστοτέλης βάσει της επιστήμης έθεσε το πείραμα και την παρατήρηση ως σκοπό δε πάση επιστήμης, όρισε τη γνώση των αιτίων των πραγμάτων και φαινομένων εκείνων όσα επόκειται στην πείρα, ούτω καθά ο ίδιος διευκρινίζει με τα φυσικά βιβλία. Η πείρα μεν παρέχει ημίν το γεγονός η επιστήμη διζητεί το αίτιον και διατί πρώτον.
Από τη άρτη της αφετηρίας, ορμόμενος ο Αριστοτέλης κρίνεται ως αντίθετος της πλατωνικής φιλοσοφίας. Ενώ ίσως εμπισταμένη και βαθύτερα μελέτη του πλατωνικού και παραλλήλως του αριστοτελικού έργου θα εδείκνε την αριστοτελική φιλοσοφία αντιθέτως προς τη γνώμη και την απόφαση του μεγάλου ιδρυτού της ως ασχοληθήσα κυρίως περίεργο μέρος των πλατωνικών αντιλήψεων και ακολουθήσα σαν μία από τις μεθόδους διανοητικής εξελίξεως και γνώσεως του πιστητού, τας οποίας διατύπωσε η καταπληκτικός αντιληπτική διάνοια του Πλάτωνος, η δαιμονίως διδούσα ως ορισμένο με και ωφέλιμο το βαθμιαίως πλατινόμενο ορίζοντα των γνώσεων την ανθρώπινη δηλωνώ τη συνθήκη και συμφωνία αόριστο δε και ατέρμονα τον ορίζοντα της όλης ζωής προς τον οποίο αναγκαστικός και εσωτερικής ορμής ατελίζει, θεωρεί ο ανθρώπινος ζούς και το τρόπο συμπρασματικός διαχαράξασα ούτω τους επαλλήλους και ομόκεντρους κύκλους της επιστήμης και της υποθέσεως. Είναι δε χρήσιμος ο περί της πλατωνικής φιλοσοφίας υπερηνυγμός, ούτως διαναδειχθεί κάπως έξισα τη διαστολής και εναργέστερο, πως ο μην Πλάτων δίνεται να λογιστεί στο υψηλότερο των σημείων, εις το οποίο ανήρθε η ελληνική σκέψη, κληρονόμος όλης της ανατολικής γνώσης και δημιουργός αμύθιτου επιπλέον θησαυρού σοφίας, ο δε Αριστοτέλης πρέπει να χαρακτηριστεί ο πρώτος μετά τη δημιουργικότητα και προς την μετάβαση σταθμός. Τη φιλοσοφική του σχολή διεύθυνε ο Αριστοτέλης μέχρι το 32 π.Χ. Οπότε, επειδή το αντιμακεδονικό κόμμα έχει ενισχυθεί ένεκα του θανάτου του Αλεξάνδρου, κινδυνεύουν ως φίλος της Μακεδονικής Δυναστείας, η αναγκάστη να φύγει εις Καλκίδα της Ευβοίας, όπου και απέθανε μετά εν έτος από χρόνο οικογενειακό του νόσημα του στομάχου. Σπερμολογία τα οποία σε συγγραφείς της παρακμής και την έση εκκλησιαστική ανέφεραν περί του Αριστοτέλου ως αστόργου προς τον προστάτη του Ερμία και ως αγνώμονος προς τον Πλάτωνα και ως επιβουλευθέντος στη ζωή του μαθητού και ευεργέ του αυτού Αλεξάνδρου καθώς και ο μύθος περί αυτοκτονίας του αποδεικνύονται εξ αυτών των πραγμάτων είτε εκ των συγγραμμάτων του Αριστοτέλους και εκ των αυθεντικών λεπτομεριών του βίου του τελείως αστηρίχτα μυθεύματα ανάξια εκτενεστέρας μίας. Ιωάννης Ζερβός. Τέλος βίος και έργα Αριστοτέλους του Ιωάννη Ζερβού. Εισαγωγή. Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Εισαγωγή. Μεταξύ των έργων του Αριστοτέλους, τα οποία ήδη συνετάξαν δια την εξωτερική ή εν κοινό διδασκαλία, περί της οποίας στα προτασσομένα σημειώσεις έγινε λόγος, είτε εξ αυτής προέκυψαν, είναι και το απολεσθέν πολύτομο έργο του Συναγωγή Πολιτιών ή Απλώς Πολιτείε, τιτλοφορούμενο. Εις το σύγγραμμα δε τούτο, περιγράφοντο και ανελίωτο, κατά μέν τον Διογέννη Λαέτιο και των ησύχιων 158 πολιτεύματα διαφόρων πόλεων και κρατών, κατά δε τον Αραβικών κατάλογο των λεγόμενων του Πτολεμαίου 161, κατά δε τον Αμμόνιο 240, κατά δε των Μενάγιων 245 και κατά άλλους τέλος 250 ή και 255 πολιτεύματα, εκ των οποίων πλήστα ελληνικά, τεινά δε βαρβαρικά. Ταύτα μάλιστα, ως φαίνεται, περιλαμβάνονται εις μία μόνη πραγματείαν υπό τον τίτλο νόμιμα βαρβαρικά, πλην του πολιτεύματος των Καρχιδονίων αποτελούντος ιδία πραγματείαν την διάφτην έκδαση της Συναγωγής Πολιτιών προς αμαρτυρή και ο Κικέρον, παρέχω νήξη και περιξύλης εν συνόλο της συγγραφής. Πρώτο Αριστοτέλους ιστορική και κριτική ανάλυση πολιτευμάτων είχε επιχειρήσει ο Κρητίας ο μαθητής του Γοργίου και του Σοκράτους. Ο κατόπιν γενόμενος εκ των Τριάκοντα Τυράρων συγγράψας περί Λακεδαιμονίων, περί Θεσσαλών και περί Αθηναίων πολιτείας. Λαόν δηλαδή παρά τους οποίους επί πολύ είχε διατρύψει. Τα σωζόμενα αποσπάσματα μαρτυρούσε τάση υπερβολική προς λεπτομερή και παραστατική περιγραφή των εθήμων και ιστόρηση αμφιβόλων ανεκδότων, ουχή δε και ιστορική ευρύθεια. Αντιθέτως, ο Αριστοτέλης αποφυγών σχεδόν από συστήματος στην περιγραφικότητα, αν και περιγράψει στα έθιμα εφόσον χρειάζεται τούτο προς το σκοπό του, απέβλεψε κυρίως στην ιστορική διευκρίνηση της εξελίξεως των πολιτευμάτων και στην επ' αυτών συγχρονιστική
επί των γεγονότων κρίση, ούτω κατά τον επιτυχή χαρακτηρισμό του Ράιναχ, η συναγωγή πολιτιών ή το ανάλυσης των γεγονότων και των ιδιών του φιλοσόφου, των οποίων τα πολιτικά του απαιτέλουν τη σύνθεση. Δια την προπαρασκευή της ύλης του συγγράμματος του Αριστοτέλης, θα χρησιμοποιήσει βεβαίως πολλούς συνεργάτες και μάλιστα τους επιδεξιότερους εκ των μαθητών του. Τη συγγραφή όμως καθά και ασφαλώς δυνάμεθα να εικάσουμε εκ των Αθηνίων πολιτείας και εξάλλου αποσπασμάτων έκανε αυτός ο ίδιος. Η βεβαίωση σε αυτή αποβλέπει εννοείται εις τα αυθεντικά του έργου πραγματείας, διότι ως συνέχεια του αριστοτελικού συγγράμματος προέκυψαν αναφιβόλως βραδύτερων ομοιότυποι άλλων μεταγενέστερων πραγματείων μαθητών ή μη του Αριστοτέλους, αποδοθείς εις αυτόν. Μεταξύ των συγγραφέων τούτων, αιτιού των πραγματιών, δέον να καταλεχθώσει ο Ηρακλήδης ο Ποντικός και ο Δικαίαρχος, του οποίου η λακεδαιμονίων πολιτεία υπήρξε διάσημος. Τόσον δε πολύ υπήρξε ως φαίνεται το πλήθος των μιμήσεων, ώστε από τις αρχαιότητες ήδη η κριτική διέστελε τας γνησίας από τα μη γνησίας πολιτείας του Αριστοτέλους. Πρώτη στο όλο έργο, ίσως τακτοποιηθέν αρχικός με αλφαβητική κατά στοιχείων τάξη, υπήρξε Αθηνιών πολιτεία ανέκαθε μένως αυθεντική φερόμενη παλαιότητα δε απολεστήσε. Διότι και ο Φώτιος ο εξ επιτομής γνωρίσεις αυτήν και ο παλαιότερος τούτου ησύχιος ουδέν αυθεντικόν αυτής απόσπασμα αναφέρουση. Είναι δε περίεργος η τόσο ενωρή συμβάσα απώλεια, διότι βεβαίως υπήρχαν πολλά αυτής αντιγράφα μεγίστη δε απαιτήθητο σημασίες αυτήν, καθώς γραφήσαν εξιδίας και προσωπικής αντιλήψεως του Αριστοτέλους, ο οποίος το πλήστο της ζωής του έμεινε στις Αθήνας. Εκ του έργου κλείσει το σημαντικό μεταγενέστερο συγγραφέα να δανείζονται πληροφορίες, κρίσεις και περικοπάς. Ο Κικέρον είχε το έργο τούτο στη βιβλιοθήκη του, ο Πλούταρχος εξ αυτού ιδίως ίδρυσε το βιο της Όλωνος και δια αυτού διευκρίνησε πολλά στους βιούς του Οδυσσέως, του Περικλέως και του Νικίου. Ο Αρποκρατίων δε τέλος και άλλοι λεξικογράφοι εξ αυτού ηρίστησαν τα πλήστα και σαφέστερα περί των αθηναϊκών θεσμών. Την υποπολών και πολυτρόπως μνημονεύουσιν ταύτην του έργου φέρει όχι βέβαια και πιστικός ο Θεόδωρος Ράιναχ ως αιτία της απολίας ισχυριζόμενος ότι η Βυζαντινή αντιγραφή ελόγιζον ανοφελές να επιχειρώσει τη συγγραφή έργου ολόκληρου σχεδόν κατά την αντίληψή των περιλαμβανομένων αποσπασματικών στις άλλα συγγράμματα. Οπωσδήποτε βέβαιο είναι ότι ήδη από τις εποχές αναγεννήσεως η Αθηναία πολιτεία θεωρείται απολεστής αοριστικός και έκτοτε μόνο τα πολλαχώθεν συλλαγέντα αυθεντικά ή ηλιωμένα αποσπάσματα 90 περίπου και δισέλιδος κολοβή περίληψης των περιεχομένων αυτής η γνωστή υπό τον τίτλο «Εκ των Ηρακλείδου περί πολιτείας Αθηναίων έδιδαν ιδέα την άθηση όλης πραγματείας». Το 1885 όμως, επιεφθαρμένο παπίρ της βιβλιοθήκης του Βερολίνου, ανέγνωσαν περικοπάς ιστορικάς, οι οποίοι ευκόλως αναγνωρίστησαν ως ανήκουσε στην Αριστοτέλους Αθηνίων Πολιτεία. Επειδή δε ο πάπυρος προέρχεται το εξ Αιγύπτου, όπου είχαν ήδη ανεβρεθεί οι λόγοι του ρήτορος Υπερίδου και το Παρθένιον του ποιητού Αλκμάνος, γεννήθηκε έκτοτε ελπίστης εκεί ανεβρέσεις των Αθηνίων Πολιτείας, καθώς ο μάλιστα εκτινός Πετρουπόλη αποκειμένο κατά λόγω Αιγυπτιακής Βιβλιοθήκης ευεβαιούτο ότι το έργο ανσώζεται εκεί κατά τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Και η ελπίση τόσο λίγο επραγματοποιήθηκε. Το 1891 εγκέλθε εκλοδίνο ότι μεταξύ δέσμης παπύρων αγνώστων πώς και πότε εισακθέντερη στο Βρετανικό Μουσείο ανεβρέθη η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλους. Με το λίγο δε εβδομάδας εξεδόθη αυτή υπό του κυρίου Κένιον το πρώτο. Ευθύς εξ αρχής το κείμενο σύμφωνο όλος προς τα σωζόμενα αποσπάσματα ανεγνωρίστη αυθεντικών διεπιστώθη μάλιστα και του αντιγράφου μεγάλη αρχαιότης αναγωμένη στον πρώτο μετάχριστο αιώνα. Αποτελείται δε τούτο εκ τεσσάρων ταινιών παπύρου ανίσων διαστάσεων μήκους εν όλο εξ σχεδόν μέτρων και μέσου πλάτους 28 εκατοστών. Επί της κυρίας όψης βρίσκονται γραμμένοι λογαριασμοί ιδιωτικού τεινούς κτήματος έχοντας χρονολογία το 10ο έτος της βασιλείας του Βασπασιανού ή το 78 ή 79 μετά Χριστόν. Επί της αντιθέτου δε όψιος Ινβέρσο υπάρχει το κείμενο της Αθηναίων Πολιτείας με τέσσερις διαφόρους χαρακτήρες. Με το γραφικό δε χαρακτήρα του πρώτου αντιγραφέως πιθανώς ειδικοτέρου υπάρχουν διορθώσεις επί των άλλων τριών τεμαχίων.
και μολονότι ο γραφικός χαρακτήρας συνόλου είναι κανονικός και επιμελημένος, η ανάγνωση όμως παρουσίαση της γεωργίας είναι κατά συνεχούς γραφής όλων των λέξεων της μης εστίξεως, της συντιμήσεως, των τελικών συλλαβών των λέξεων και της πολλαχού φθοράς του παπύρου, ώστε μέγα πράγματι κατόρθωμα ήταν η πρώτη αυτοανάγνωση υπό του άγγλου φιλολόγου Κένιο. Μολονότι δε και τα ολίγα σχετικός λάθη της πρώτης εκδόσεως διορθώθησαν έκτοτε, ούχι τον απομένουσι και άλλα ως ιδέστερα δε λάθη οφειλόμενα εις τους παλιούς αντιγραφείς. Και από τις απόψεις δε αυτής μας παρέχει ο πάπυρος των Αθηνίων πολιτείας σημαντικότατα ωφελήματα, διότι μας δίδει να εννοήσουμε το πλήθος των παραφθορών και αλλοιώσεων όσο γίνεται υπό των αντιγραφέων στα αρχαία κείμενα, λέξεις αλλοιωμένες, φράσεις μετατοπισμένες, κακή ανάγνωση του αντιγραφόμενου, παραλήψεις, φράσεις αυθαιρέτως εξηγητικέ, γλώσσε, αντικαταστήσασε κάποτε το αρχικό κείμενο ή παρεμβαλόμενε παραπλεύρος των γνησίων αλλοιούσιν εις πολλά μέρη το κείμενο. Μεγαλύτερα ακόμα αλλοιούσι στους απέδειξε κριτική του κειμένου μελέτη προήλθε εκ της παρεμβολής περικοπών άλλου προγενεστέρου αλλά ασημωτέρου συγγράμματος επί του αυτού θέματος παρεμβολής γενωμένης μεθοδικώς με σύμφωνα με τα χρονολογίας αλλά διαφασκούσε συνότητα με το κείμενο. Εφόσον επαρέβλη τη φράση αυτή αφαιρούνται επί το σούτον, καταφαίνεται το γνώριμο εις εμάς ύφος του Αριστοτέλους η λιτότητα και ακρίβεια της φράσεως, η ξηρά διατύπωση του σκοπούμενου άνευ πλεονασμού και άνευ ελλείψεως. Δύναται δε να οριστεί εξ αυτού του ιδίου συγγράμματος η εποχή της συγγραφής του, διότι ο τελευταίος αναγραφόμενος εις αυτό άρχον είναι ο Κηφισοφών, επώνυμος το έτος 329-328 π.Χ. Ιδής δε λόγος γίνεται περί το σημαντικό μεταβολών όσα στο Αθηναϊκό Πολίταμα επέφερε ο αντίπατρος το 322 π.Χ. ήτι το έτος ακριβώς του θανάτου του Αριστοτέλους, ώστε βεβαίως μεταξύ του 328 και 322 συντελέσει συγγραφή. Επαρεχόμενη υπό το Αθηναίο Πολιτείας νέα πληροφορία και συμβολέα εις τις υπάρχουσες περί της ιστορίας καθόλου της πολιτιακής και της πολιτιακής εξελίξεως ιδίως των Αθηναίων είναι πολλή και πολύτιμη. Μάλιστα δε εξόγως διαφωτιστική αποβαίνει η μελέτη του έργου και δια το αστικόν, κυρίως όμως δια το δημόσιο αττικό δίκαιο. Διαιρείται δε το σύγγραμμα ιστορικών και εις περιγραφικό μέρος. Το ιστορικό μέρος ως ευρέθεια το παπύρο είναι λοιπές στην αρχή του, διότι δεν υπάρχει η απαρχής γραφή σε ιστορία των Αθηναίων μέχρι της συνωμοσίας του Κύλωνος. Το δε περιγραφικό απομένει ατελές, διότι λόγω φθοράς του παπύρου λείπει η περιγραφή του οργανισμού και των δικονομικών τύπων των Αθηναϊκών δικαστηρίων και η απώλεια μέρη της αρχής του έργου δεν είναι μεγάλη, διότι και άλλοθε δυνάμεθα οπωσδήποτε να τη συμπληρώσουμε. Σχεδόν εξ αυτού του αριστοτελικού κειμένου και ιστορική δε πηγή από τον οποίο ηρίστη ο Αριστοτέλης τα της γενέσεως και των αρχών της Αθηναϊκής Πολιτείας διεσώθησαν σχεδόν όλε μέχρι ημών. Η έλλειψη όμως του τέλους αποβαίνει σημαντική ιδίως για τους μελετητές του αττικού δικαίου. Το πρώτο μέρος του έργου, καθαρός ιστορικών, ακολουθεί αυστηρά χρονολογική σειρά. Συντομοτάτη δε η ουδεμία γίνεται μνήμα των ανδρών, έστω και επιφανών όσοι δεν συντέλεσαν εις πολιτιακάς ή διοικητικάς μεταβολάς. Ούτως ουδαμό αναφέρει το Αρχιβιάδης, ενώ απεναντίας εκτενώς αναφέρεται τα κατά το Σόλωνα και τον Κλισθένη, τα της διοικήσεως και πτώσεως των πισιστρατηγών και μετά την ενσυκελία καταστροφή ολιγαρχικών κίνημα, η άλωση των Αθηνών υπό του Λυσάνδρου και τέλος η αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος του 403 π.Χ. Σταματά δε ο Αριστοτέλης στο σημείο τούτο, διότι την θριαμβευτική επάνωδο του Δήμου στην εξουσία δε του Θρασιβούλου κρίνει ως την 11η και τελευταία μεταβολή της πολιτιακής ιστορίας των Αθηνίων. Αληθώς δε καθόλου τον 4ο π.Χ. αιώνα Αθηναϊκή Πολιτεία πλην μερικών τροποποιήσεων στα λεπτομερία σου δεν είναι επέστη ριζική μεταρρύθμιση. Το τελευταίο τούτο επί της εποχής του Δημοκρατικού Πολίτευμα όσο λειτουργεί επί της Βασιλείας Αλεξάνδρου του Μεγάλου αποτελεί το δεύτερο μέρος του συγγράμματος του Αριστοτέλους μετά εισαγωγικών κεφάλαιων περί του αστικού νόμου και περί των εφήβων θεσμού Αριστοτέλης περιγράφει επακριβώς τα του διοικητικού συστήματος της Αθηναίων Πολιτείας, η οποία ως προς την εσωτερική οργάνωση ή το την εποχή εκείνη πληρεστάτη. Εκθέτει κατά συσχέτιση τας δικαιοδοσίας της Εκκλησίας του Δήμου και της Βουλής, οι οποίοι κατά ουσίαν απαιτέλουν
Αφότερε την υπό του Δήμου διοίκηση της πολιτείας. Πραγματευόμενος δε τα της Βουλής των 500 ορίζει και τη δικαιοδοσία των καθέκαστα οικονομικών αρχόντων, ανατέρων δηλαδή υπαλλήλων. Οι άρχοντες διαιρούν τις δύο κατηγορίες, τους κληρούμενους και τους εκλεγουμένους. Οι εκλεγόμενοι ήσαν σχετικώς ολίγοι, ιδίως τιούτοι ήσαν προκειμένου περί αξιωματικών να απαιτούν την ειδική μόρφωση και πήραν. Οι δια του κλήρου λαμβανόμενοι άρχοντες υποδιαιρούν το εις. Άρχοντες ετησίως επί των κοινών διοικητικών υποθέσεων, εγκύκλιος διοίκησης, εκλεγούμενος ως επί το πλήστον ομαδικός ανά δέκα, διεκάστη διοικητική εξουσία. Άρχοντας ανωτέρους ετησίως, οι εννέα άρχοντες και άρχοντας πενταετούς θητείας, ο τρόπος του καταρτισμού ενός εκάστου σωματείου αρχόντων και η έκταση της δικαιοδοσίας του εξηγούντο και καθορίζονται υπό το Αριστοτέλους, λεπτομέρειστερα δεν γίνεται επ' αυτού ανάλυση στον τύπο των αναφερόμενων στα δικαστήρια και στα εορτάς. Η λεπτομέρειης περιγραφή των δικαστηρίων του Δήμου, η οποία απαιτέλει το τελευταίο κεφάλαιο του συγγράμματος, δυστυχώς δεν διασώθη πλήρης. Και μόνο αποσπάσματα εξ αυτής έχουμε. Τα προαυτού και τα σύγχρονα του ίσως κείμενα εξ όσων ηρίστε ο Αριστοτέλης στα ιστορικάς πληροφορίας δεν αναφέρει ονομαστικώς μετακριζόμενος πάντοτε αορίστους περί αυτών εκφράσεις ως π.χ. η μεν, η δε, η κοινή γνώμη, η δημοκρατική συγγραφής ή η αντιφερόμενη προς τούτους. Μόνο δε τον Ηρόδοτο και το Σόλωνα ο συγγραφής αναφέρει ονομαστή. Από τον Ηρόδοτο ηρίστη σχεδόν όλη την ιστορία των επιστρατηδών και του Κλισθένους, από δε το Σόλωνα έλαβε και τα σχετικά προς την πολιτική και κοινωνική κατάσταση την προ και μετά τη Σολώνιο νομοθεσία. Επίσης, αν και αναφέρει ονομαστή το Θουκυδίδη, εδανίστηκε από αυτόν πολλά στον λεπτομεριών της ολιγαρχικής τάσεως του 411 π.Χ. και της επιτάφτης κρίσης του. Από τον Ξενοφόντα απεναντίας πλην του λόγου του θυραμένους ίσως ουδέν άλλο ερίστη. Και πρόδειλο φαίνεται όπως σε δεικνύει προσφυός ο Θήτα Ράιναχ ότι την αφήγηση της ιστορίας στο Τριάκοντα Τυράννου και τη σκιαγραφία του Δημαγού Κλέωνος εμφανίστη ο Αριστοτέλης από το βαθύτερο και επιφανέστερο μετά το Θηκηδίδη ιστορικών θεόκομπων των οποίων και Διόδωρος ο Σικηλιώτης έλαβε οδηγών. Η γενική ιστορία πλην ως προελέχθη της του Ηροδότου δεν συνέβαλε σημαντικό στον καταρτισμό του αριστοτελικού συγγράμματος, παρασκούσε μόνο εις αυτόν ενίοτε χαρακτηριστικά την επεισόδια, ενώ αντιθέτως οι λεγόμενοι ατθιδογράφοι ή οι χρονικογράφοι της αθηναϊκής ιστορίας οδήγησαν αυτόν στην χρονολογική αφήγηση. Ο Κλεόδημος, ο Φανόδημος, ο Ανδρωτίων, συμπεριλαμβανόμενοι υπό το Αριστοτέλους, διεφώτισαν αυτόν ως προς τη χρονολογική εξέλιξη των γεγονότων. Του παρέσχονται μάλιστα πολλά και συντόμους χαρακτηρισμούς αυτών και ούτε των γεγονότων ως αποδεικνύει του αριστοτελικού κειμένου ή παραβολή προς τα ζωζόμενα σχετικά αποσπάσματα των ατθιδογράφων. Αλλά δεν προς τούτης βοηθήματα έχει ο Αριστοτέλης στη συναγωγή δογμάτων, διαταγμάτων και επισήμων εγγράφων κρατερού του Μακεδόνου, στα συμπεγγραφάς και τα μνημεία, τα ποίηματα του Σόλωνος, τα λαϊκά άσματα και τα λαϊκά παροιμία, στα οποία προσφιέστατα μεταχειρίζεται διεξηγών δι' αυτών ή επιβεβαιώνει ιστορικά γεγονότα. Το δεύτερο μέρος του έργου κατελάχιστα αναφέρεται εις ιστορικάς πηγάς, διότι ο Αριστοτέλης εις αυτό περιγράφει το σύγχρονο του πολιτιακό σύστημα, αντιλαμβανόμενος και πληροφορούμενος αυτός ο ίδιος τα πράγματα. Και ενώ στο πρώτο μέρος στην ιστορική, δηλαδή εξέλιξη των Αθηναίων πολιτείας, διακρίνεται στη βάρα δύναμης κριτική, ρέει δε ομαλός και καθαρός η διοίκηση, ως αν από διαβούς και πλουσίας πηγής, εις το δεύτερο μέρος των περιγραφικών δηλωνότη και αναλυτικών επικρατεί ανυπέρβλητος μεθοδικότης και ο θαυμαστός διασαφιστικός τρόπος της αριστοτελικής διανοίας. Εν συνόλου δε ο Αριστοτέλης δεικνύεται κριτικός βαθύτατος και στη χρήση των ιστορικών κειμένων και στην εκλογή αυτών και στην εκτίμηση της σημασίας των γεγονότων. Το ομοιαλυθές όπως εις όλο το αριστοτελικό σύστημα διοίκει απ' αρχής ως τέλους του συγγράμματος ως το ασφαλέστερον κριτήριον επί των ασαφών και επί το αντιθέτως αναφερόμενο. Δια της διάρτης μεθόδου του όμοιου αληθούς κρίνει να αποκρούει τα εναντίον του Σόλωνος και του θυραμένους διαβολάς και ομοιοτρόπως τροποποιεί τη διήγηση του Θοκυδίδου περί της συνωμοσίας του αρμοδίου και του αριστογείτονος, αυτός ίσως επί του προκειμένου πλησιάσει περισσότερο την αλήθεια. Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, ο Αριστοτέλης δεν δίνεται να θεωρηθεί το πρότυπο του ιστορικού συγγραφέως,
όχι μόνο κατά τη σημερινή αντίληψη τη ιστορία, αλλά ουδέ παραβαλλόμενο προ του επιφανεί αρχαίου ιστορικού συγγραφεί. Διότι την ιστορική του αφήγηση δεν την ολοκληρώνει το βαθύ εκείνο και ιδιότυπο κριτικό ύφο του Δοκιδίδου, το καθιστώντο σύγγραμμά του Πελοποννησιακού πολέμου σύνολων άρτιων και διάσπαστων. Ουδέ ψυχώνει αυτήν η υπερτέρα και γενική και κοσμοπολιτική αντίληψη των γεγονότων, διαπνέωσε και διακρίνησε την ιστορία του Πολυβίου. Άλλος δε, αν και διατριβών εις τα λεπτομερία ο Αριστοτέλης, δεν είναι πάντοτε και εις ταύτας χρονογράφος αλάθητος. Τούτο δε πρέπει να αποδοθεί στο εσπευμένο της συγγραφής και εις μη επιγενωμένη αναθεώρηση και βάσανο του έργου, μάλλον παρά εις άγνοια ιστορικών πηγών και αυθεντικών κειμένων. Ούτως ιστορεί τον κείμενο νέων κατά την εποχή της εξασθενήσεως των εξουσιών του Αριού Πάγου, ενώ τότε είτε μετά την θάνατο του δημαγωγού εφιάλτου, είτε τουλάχιστον 40 ετών, ομοίως τας περί ειρήνης προτάσεις των Λακεδαιμονίων ορίζει γενωμένας μετά την εξαργυνούσες ναυμαχία, ενώ γίνεται αυτέ μετά την Κιζίκο. Αλλά και από διευκρινιστική απόψη και καθορισμού των συμβάντων παρουσιάζει ανακριβίες τεινάς, ούτως εξηγεί κακώς την επεισόδια στη Σάκια, συσχύουν τα επί το ακινήτων κτημάτων επιβεβλημένα βάρη προς τα ανυπόθηκα και επ' αυτού ιδιωτικά δάνεια. Επίσης βεβαιεί εσφαλμένος ότι όλοι κατά το έτος της εναργυνούσης ναυμαχίας Αθηνή στρατηγή καταδικάστηκαν στα άνω κτλ. Αλλά η ανακρίβεια αυτή, ελάχιστα κατά ρυθμό, κατ' ουσία δε σχετικώς ασήμαντη, δεν ελαττώνουν την αυθεντικότητα και την ακρίβεια του όλου κειμένου της Αθηναίων Πολιτείας, η οποία μάλιστα ως σύγγραμμα πολιτιακής ύλης εξηγούν τα του πολιτεύματος και του διοικητικού συστήματος των Αθηναίων, είναι μοναδικό και πρότυπο αληθώς έργων. Εις τούτο δε κυρίως φαίνεται να απέβλεψε ο Αριστοτέλης. Διακριτικά, προς τούτης χαρίσματα του Αριστοτελείου τούτου έργου είναι η υπαρχής έως τέλους αυτού διοίκουσα καλή πίστη του συγγραφέως και το προμνημονευθέν λιτών διαβιές δε και αβία στον αφηγηματικό ύφος περί του οποίου ενθουσιωδώς απεφαίνεται κατά την αρχαιότητα από του Κικέρονος ο οποίος τον Αριστοτέλειο λόγο ονόμασε ποταμών χρυσών μέχρι Διονυσίου και Αλιεκαρνασέως, ο οποίος θαυμάζει τη διάβγεια και τον θέλητρο των αριστοτελικών σαφηνίσεων και μέχρι του Πλουτάρχου, ο οποίος εξαιρεί τη δύναμη και τη χάρη του ύφους του. Ούτω δε, όχι μόνο από ιστορικής αλλά και από φιλολογικής απόψης η Αθηναίων Πολιτεία είναι εν των πολυτιμωτέρων και μιλίων των πληρώτων, θέτων σημάσεις από της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, τέλος της εισαγωγής του Ιωάννη Ζερβού. Αποσπάσματα εκ του ελλειπόντος κειμένου της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση του LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες του LibriVox ανήκουν στην δημόσια κυριότητα. Αποσπάσματα εκ του ελλειπόντος κειμένου. Από τα ελλειπόντα εναρχή κεφάλαια της Αθηναίων Πολιτείας διεσώθηκαν εις άλλους αρχείους συγγραφείς τα εξής αποσπάσματα, δια των οποίων γίνεται αποκατάσταση όχι βεβαίως του λεκτικού κειμένου της συγγραφής, αλλά του νοήματος και των εναυτή πληροφοριών περί της αρχής και περί τον πρώτο χρόνο της ιστορικής ζωής των Αθηνών. Το πρώτο των αποσπασμάτων τούτων είναι εκτισοζόμενης ως εν τη εισαγωγή ήρυται επιτομής των Αθηναίων Πολιτείας του Ηρακλείδου. Μετά αυτό δεν... Εν τη αυτή η επιτομή αποσπάσματα, περιεχόμενες στο σωσόμενο αριστοτελικό κείμενο, παρατέθησαν για να καταληθεί ούτως αμοιβαίως η αυθεντικότητα και του Λονδινίου Παπύρου και του παρατηθέμενου πρώτου της Επιτροπής Αποσπάσματος. Οι συγγραφείς παρά τις οποίες βρίσκονται τα αποσπάσματα αναφέρονται στις υποσημείωσεις. Ελήφθησαν δε ταύτα εκ της εκδόσεως Ροζ Άστιστ, Κιφερμπουρτ, Λίμπροφ κτλ. Εκ της εκδόσεως Αριστοτέλους Πολιτεία των Αθηνών. Απόσπασμα πρώτον. Η Αθηνή αρχικώς μένε κυβερνότο υπό βασιλείας. Όταν δε ο Ιών κατόκισε με ταυτόν, τότε κατά πρώτον ονομάστησαν Ιώνες. Ο δε Πανδίων, ο οποίος σε βασίλευσε μετά τον Ερεχθέα, διένει με τη βασιλεία αρχήνη στους Ιούς του. Και ούτε οι Αθηναίοι συνεχώς ευρίσκονται εις πολιτικά σχέσεις στάσεις μεταξύ των. Ο Θησεύς δε προκάλεσε αυτούς, διαπροκήρυξε ως του και τους ενυφλίωσε με δικαιοσύνη και ισότητα. Ούτως μεταβάσει στη Σύρο απέθανε, κρυμνιστής επιβράχων,
είπε ο Λυκομίδος, ο οποίος εφοβήθη μη το αφαιρέσει ο Θησεύς την νήσων. Οι δε Αθηναίοι μεταγενέστερο μετά τους Περσικούς πολέμους μετέφεραν τα οστά του. 2. Και υπό του γένους των προγόνων του κόδρου δεν εξελόγονται πλέον βασιλείς, διότι εφαίνεται ότι κατήστησαν τριφυλή και μαλθακή. Ο δε υπομένης εις των απογόνων του κόδρου θέλω να απορρίψει την κατηγορία αυτήν, ότι συνέλαβε μοιχευωμένην τη θυγατέρα αυτού λιμόνιν, εκείνον μεν των μοιχών εφώνευσε, σύρα όπιστε το αρματός του, αυτή δε τη θυγατέρα το έκλεισε μαζί με έναν ύπον έως ο απέθανε. Τους συντρόφους του κύλωνωσε στο κίνημα δια την αρπαγή του τυραννικού αξιώματος, καταφυγώντας στον βωμό της θεάς τους εφώνευσαν οι παιδί του Μαγακλέους και τους δράστας της πράξης αυτής εξόρισαν οι Αθηναίους ιεροσύλους. 5. Ο Σόλων δώσας νομοθεσίας στους Αθηναίους επέβαλε και αποκοπάς χρεών ή τη λεγόμενη συσάχθεια, επειδή δε παρενόχλουν αυτόν μερικοί σχετικώς με τους νόμους ανεχώρησαν εις Αίγυπτον. 6. Ο Πισίστρατος διατελέσας τύρανος 33 έτη απέθανε γέρον. Ο ύπαρχος ιός του Πισίστρατου έρεπεν εις τους παιδικούς έρωτας και ήταν φιλόμουσος. Ο Θεσσαλός δε ήταν νεότερος στην ηλικία και αυθάδης. Τούτον όντα, τύρανο μη δίνει θέδες να φωνεύσωσιν, εφώνευσαν τον ύπαρχο των αδερφών αυτού. Ο δε υπία σκληρότατο ευασίλευσε. Και εισηγητής του νόμου περί εξωστρακισμού, ο οποίος ετέθη δια τους επιδιώκοντας να γίνωσε τύρανη, και άλλοι δε πολύ εξωστρακίστηκαν και ο Ξάνθικος και ο Αριστείδης. Ο εφιάλτης επέτρεπε να λαμβάνουν ο πόρας εκ των ειδικών των αγρών, οι θέλοντες πολλούς διεξε αυτών εκαλούσε εις δείπνον. Ο Κλέον αναλαμβών την αρχή επέφερε τη διαφθοράν του πολιτεύματος και ακόμα περισσότερον οι κατόπιν αυτού, οι οποίοι παντός είδους παρανομίες διέβραξαν και εφώνευσαν όχι ο λιγότερος των χιλίων. Ότε δε η εξουσία του τον κατελήθη, ανέλαβα την αρχή ο Θρασίβουλος και ο Ρήνων, ο οποίος ήταν ανήρ καλός και ενάρετος, ο Θεμιστοκλής και ο Αριστείδης και η Εξαρίου Πάγου Βουλή είχαν μεγάλη πολιτική δύναμη. Και των οδών έχουν σύν την επίβλεψη να μην καταλαμβάνουν μερικοί αυτάς διοικοδομών ή αποκλίνουν με μάνδρας, ομοίως δεν διορίζουν και τους 11 διακλήρου τους έχοντας την επιστασία των φυλακισμένων. Υπάρχουν δε και 9 άρχοντες, ήδη εξθεσμοθέτε, οι οποίοι εκλέγονται σοκίζονται ότι δικαίως διαχειριστώσει την αρχή και δεν θα λάβουν δώρα ή δεν θα αναθέσουν υπέρ αυτών χρυσούν ανδριάντα. Ο δε άρχον βασιλεύς διαχειρίζεται τα αφορώντα εις τας θυσίας και των πόλεμων. Απόσπασμα δεύτερον. Ο Απόλλων λέγεται πατρός. Τον Απόλλωνα εν κοινώ η Αθηναία τιμώσιν ως πατρογονικό θεόν αυτών εξαιτίας του Ίωνος, διότι αφότου κατόκισαν ούτως εις την Αττική, οι Αθηναίοι ονομάστησαν Ίωνες και ο Απόλλων επωνομάστη πατρογονικός αυτών. Απόσπασμα τρίτον. Θέλων δε ακόμα περισσότερο να αυξήσει την πόλη ο Θησεύς, προσεκάλλει πάντας παρέχον ισονομίαν και το κήρυγμα «Ο λαός εδώ ελάτε» λέγεται ότι καθιερώθη από το Θησέα, ότι προσεκάλεσε πότε όλων των λαών εις συνάστρηση. Αλλά όμως δεν αφήκε να γίνει άτακτος και ανάμεικτος, συνεπία του ανεξελέκτος ηρεύσαντος πλήθους η δημοκρατία, αλλά πρώτος διεχώρησαν εις ευπατρίδας και γεωργούς και τεχνίτας, και προσδιορίσα σημαίνει ευπατρίδε να επιβλέπωση τα θεία και να γίνονται άρχοντες και να είναι διδάσκαλοι των νόμων και εξηγητέ των οσίων και των ιερών, ανέδειξαν αυτούς ούτως υπήν ίσως με τους άλλους πολίτες, διότι οι μεν ευπατρίδε φαίνονται υπέρτερε κατά τη δόξα, οι δε γεωργοί κατά τη χρησιμότητα και οι τεχνίτα κατά το πλήθος. Ότι δε πρώτος έκλεινε προς τον Όκλωνος ο Αριστοτέλης λέγει και αφήκει τη μοναρχία, φαίνεται ότι ο Όμηρος το μαρτυρεί στο κατάλογο των πλοίων μόνος τους Αθηναίους επωνομάσας δήμων. Απόσπασμα τέταρτον. Ούτως έχει γίνει εις το παλαιό καιρό λαός των Αθηναίων πριν ο Κλισθένης φέρει την τακτοποίηση και καταφυλάσσει το διαιρεμένος εις ευπατρίδας γεωργούς και τεχνίτες και φιλέ τούτων ίσο 14 έκαστη δε το φιλόν είχε 3 μοίρας τας οποίας ονόμαζαν φατρίας και τριτίας. Καθεμία δε από αυτές αποτελείται από 300 γένη και καθέν γένος είχε 300 άνδρας, τους προσδιορισμένους από το ίδιο γένος, οι οποίοι ελέγονται γεννήτε, εκ των οποίων διακλήρω εξελέγονται χωριστά καθίζεται ιερατικά αξιώματα, οι οποίοι παραδείγματος χάρη οι Ευμολπίδε και οι Κήρυκες και Τεοβουτάδη,
Καθώς ιστορεί στην Αθηνίων πολιτεία ο Αριστοτέλης, λέγον τα εξής: κατανεμήθησαν δε όλοι ομού αυτοί εις τέσσερας φυλάς. Απομιμούμενη τα σώρα του έδους, καθεμία δε το φυλών ήταν διαιρεμένη εις τρία μέρη, ούτως ώστε όλα τα μέρη να είναι 12 όπως οι μήνες εις το έτος. Ονομάζονται δε τριτίες και φατρίε. Εις δε τη φατρία ήσαν κανονισμένα 30 γέννη, καθώς η ημέρα εις το μήνα. Το δε γένος ή το εκ 30 αδρών. Απόσπασμα 5. Οι φιλοβασιλείς άρχοντες των φιλών, τέσσερις εκλεγόμενοι μεταξύ των ευπατριδών, εισχολούνται κυρίως περί τα θεία, διέμενο δε ομού εις το βασιλικό οικοδόμημα πλησίων του βουκολίου. Τέλος αποσπασμάτων εκ του ελιπόντος κειμένου. Κεφάλαιο 1. Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Ανέκαθεν η Αθηναία κυβερνώντο υπό βασιλείων. Έπειλης ο Ιών, η καταστάση ενατική έδωσε το όνομά του εις τους αυτόχθονας επωνομαστέντας έκτοτε Ιώνας. Επιφανής μυθολογούμενος βασιλεύς, υπήρξε ο Ερεχθεύς. Ο κατόπιν δια αυτού βασιλεύς Ασπανδίων κατένει με τη βασιλική εξουσία εις τους υιούς του, ένα καδέ της διάρτης διαιρέσεως, η χώρα έκτοτε διαρκώς αστασίαζε μέχρι της έως. Ούτως συνήνωσε τους δήμους της Αττικής, έκαμε δε πυκνότερο των Αθηνών των οικισμών και προέβη εις κοινωνική και πολιτική διοργάνωση επί το δημοτικότερον. Εις μεταγενεστέρους δε χρόνους, επιφανής και φιλόπατρης των Αθηνών βασιλεύς, υπήρξε ο κόδρος εν πολέμω πεσών. Η επερθούσα ήταν κατάπτωση του βασιλικού οίκου των κόδριδών και η προϊούσα ανάπτυξη των δήμων επέφερε την κατάλυση της βασιλείας. Τότε δε οι Αθήνε κυβερνήθησαν υπό των παλαιών ευγενών οικογενειών, αλλά μεταξύ των έριδες και αντιζηλίε προεκάλλουν συνεχείς στάσεις. Τότε νέος της ευπατρίδης ο Κύλων Ολυμπιονίκης γαμπρός δε επιθυγατρή του Θεαγένους, τυράννου των Μεγάρων, επιχείρησε να αρπάσει τη τυραννία. Επέτυχε να καταλάβει την Ακρόπολη, αλλά οι της αγρής πεύσαντες πολυπληθείς επολιόρκησαν αυτόν εκεί. Ελείψη τροφίμων, η εν τη Ακρόπολη δεινός επιέζοντο, και ο μεν Κύλων ιδινήθη κρυφά να διαφύγει, οι δε οπαδοί του κατέφυγον οικέται εις το ναό της Αθηνάς. Εκεί συνεθικολόγησαν μετά του άρχοντος Μεγακλέος, του εκ του οίκου των Αρχιμονιδών, αρχηγού των πολιορκητών, αλλά ότε επίστην παρέχοντες, εις τα σπονδάς εξήλθων του ναού κατεσφάγησαν την έσδε μάλιστα παρά το βωμό των Ειρηνιών όπου είχαν καταφύγει. Το εναγές πραξικόπημα τούτο κατέστησε παρά το λαό μισητών τον οίκο των Αλκημονιδών. Η δε φατρία του Κυλώνος συνισχυθεί σαούτο εστασίαζεν εκ του φανερού κατά αυτόν. Η να δοθεί πέραση στους εμφυλίους παραγμούς απεφάσισε ο Δήμος να υποβληθώ στην εισδίκη η δράση της εναγούς πράξεως προδικαστηρίου 300 ανδρών εκλεγέντων εκ των επιφανών και ορκιστέντων πρωτοβομών η νακρίνωση την υποτουμήρωνος υποβληθεί σε σχετική καταγγελία. Τέλος του Α κεφαλαίου. Κεφάλαιο 2. Της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Ο Μύρον αναλαμβώντας δια όρκου πρωτοβομών την καταγγελία ότε δε επεγγέλθη κατά δίκη εναντίον εκείνων δια το ενωσιούργημα, αυτή μένει ενωσιουργήσεται εξεχώτησαν από τους τάβουτων, οι δε απογονοί των κατεδικάστηκαν εις παντοτινή εξορίαν. Και κοντά εις αυτά έγινε θρησκευτική εξάγνηση καθαρμός από τον επιμενίδη τον Κρήτα. Ύστερα δε από αυτά συνέβη να καταστήσουν ειστασιασμόν αναμεταξύ των οι επίσημοι και ο λαός δια πολύ καιρών, διότι το πολίτευμα ήτο και καθόλα μεν τα άλλα ολιγαρχικών και επιπλέον δε η πτωχή ήταν υποδηλωμένη στους πλουσίους και αυτοί και τα παιδιά των και γυναίκες των και ονομάζοντο πελάτη και εκτίμωροι. Διότι με τη ούτου είδους μίσθωση ή τη δίδοντας τα 5/6 του εισοδήματος στον κύριο της γης, καλλιεργούσαν τους αγρούς των πλουσίων. Όλη δε η γη ανήκει στους ολίγους. Και αν δεν έδιναν όλο το μίσθωμα γεωργή, ήσαν εκ του νόμου υποκείμενης δουλείαν αυτοί και τα τέκνα των και τα χρέη
εξιοδήποτε αιτίας επέφεραν υποχρέωσης ομαδικής δουλείας του χρεώς του έως εις τον καιρό του Σόλωνος. Αυτός δε πρώτος έγινε προστάτης της λαϊκής τάξεως. Το σκληρότατον με λοιπόν και πικρότατον από όλα σε εκείνη την πολιτική κατάσταση ήτο δια τους πολλούς ότι ούτως θεσμός της δουλείας, αλλά όμως και δια τα άλλα πολιτικά πράγματα επίσης ήταν δυσαρεστημένοι, διότι δεν είχαν καμία, για να πούμε έτσι, συμμετοχή σε όλη την ενεργή διαχείριση της πολιτείας. Η δε οργάνωση του αρχαίου πολιτεύματος εκείνου που υπήρχε πρωτουδράκοντος ήταν ως εξής. Οι μεν άρχοντες προέρχονται από την αριστοκρατική και από την πλουτοκρατική τάξη. Και καταρχάς μεν ισοβίως, έπειτα δε δια μία δεκαετία. Τα πλέον μεγάλα δε και πρώτα αξιώματα ήσαν ο βασιλεύς, ο πολέμαρχος και ο άρχον. Εκ τούτων δε πρώτον αξίωμα ήταν το αξίωμα του βασιλέως, διότι αυτό υπήρχε πατροπαράδοτα. Δεύτερο δε αξίωμα εδρύθη πολεμαρχία. Ένεκα το ότι υπήρξαν μερικοί των βασιλέων ανίκανοι στα πολεμικά πράγματα. Εξαιτίας δε τούτου και είχαν προκαλέσει τον Ιώνα στρατηγών ότε ευρέθησαν εις κρίσιμο περίσταση. Τελευταίο δε αξίωμα εσυστήθη το του άρχοντος. Διότι ως μεν λέγουν οι περισσότεροι επί της αρχοντίας του Μέδωνος, ως δε λέγουν μερικοί επί της αρχοντίας του Ακάστου ιδρύθη το αξίωμα αυτό. Ούτε δε προβάλλουν ως τεκμηρίο του ισχυρισμού των ότι οι εννέα άρχοντες ορκίζονται να τηρούν τα σενούρκους αυτών υποχρεώσεις όπως αυτές ισχύουν από τις εποχές του Ακάστου. Ώστε επί της βασιλείας τούτου συμπεραίνουν παρεχώρησαν οι απόγονοι του κόδρου μέρος του βασιλικού αξιώματος ως αντάλλαγμα των δοθησών εις τον τότε άρχοντα εκ του γένους των δωρεών. Το πράγμα μεν λοιπόν κατά ποιαν εκ των δύο υποθέσεων συνέβη, μικρά διαφορά παρουσιάζει ως προς την εποχή που συνέβη. Απόδειξης δε της μεταγενεστέρας ιδρύσεως του αξιώματος του άρχοντος είναι το ότι αυτός δεν διοικεί καμία από τις πατροπαράδοτες τελετές όπως ο βασιλεύ και ο πολέμαρχος διοικούν, αλλά όλες οι τελετές τις οποίες διευθύνει είναι μεταγενέστερες. Διότι και το αξίωμα τούτο έχει μεγαληθεί εις νοτέρους χρόνους, αυξηθέν βαθμιδών με πρόσθετες δικαιοδοσίες. Οι θεσμοθέτες ή οι άρχοντες εξελέγησαν ύστερα από πολλά έτη, ότε πλέον εγίνεται η εκλογή των αρχόντων ετησίως προς τον σκοπό καταγράφονται στους ψηφιζόμενους νόμους να τους διαφυλάττουν, δια να δικάζονται σύμφωνα με αυτούς οι παρανομούντες. Ούτε και είναι το μόνο αξίωμα τούτο που δεν έχει ποτέ διαρκεία πλέον η αιτησία. Ως προς μεν λοιπόν το χρόνο της ιδρύσεώς των έχουν τα αξιώματα τη αυτήν διαφορά μεταξύ των. Δεν ήσαν δε όλοι εγκατεστημένοι σε ένα μέρος οι εννέα άρχοντες, αλλά ο μεν βασιλές έμενε εις το ονομαζόμενο τώρα αποκόλλιον, πλησίον του Βρετανίου, απόδειξη δε τούτο είναι ακόμα ότι και τώρα εκεί γίνεται η σύμμιξη της γυναικός του βασιλέως με το Διόνυσον. Ο δε άρχον έμενε εις το Πριτανίον, ο δε πολέμαρχος εις το Επιλίκιον, το οποίο πρώτερο μεν ελέγεται πολεμαρχίον, αφού δε ο Επιλίκος γενόμενος πολέμαρχος το ανοικοδόμησε και το εκαλόπισε, ονομάστη Επιλίκιον. Οι δε θεσμοθέτε άρχοντες έμενον εις το θεσμοθετίον. Εις τον καιρό του Σόλωνος όλοι ομού οι άρχοντες συνήλθαν εις το θεσμοθετίον. Είχαν δε εξουσία τότε οι άρχοντες να δικάζουν κατ' ουσία και απευθείας στας δίκας και όχι όπως τώρα να ενεργούν μόνο προανάκριση επί των δικών. Ο οργανισμός μεν λοιπόν της διοικήσεως του ούτω ήτο. Η δε βουλή των αεροπαγητών είχε την αποστολή το να επιβλέπει στην τήρηση των νόμων. Διεύθυνε δε τα πλήστα κυβερνητικά πράγματα της πόλεως και τα μεγαλύτερα έχουσα συνάμα εξουσία και να τιμωρεί και να επιβάλλει πρόστιμο εις όλους, ιδίως τους παραβαίνοντας τους κοινωνικούς θεσμούς. Τούτο δε διότι η εκλογή των αρχόντων γίνεται εκ της αριστοκρατικής τάξεως και της πλουτοκρατικής. Εξ εκείνων δε που είχαν διατελέσει οι άρχοντες γίνονται οι αεροπαγίτες. Διό και εξ όλων των αξιωμάτων μόνο τούτο διατηρήθη ισόβιο ως τώρα. Ο οργανισμός μεν λοιπόν του πρώτου πολιτεύματος, τι ούτως ήτο ίστας γενικά σου γραμμάς. Μετά δε τούτα, ύστερα από την πάροδο όχι πολύ καιρού, επί του άρχοντος αριστέχμου, ο Δράκον έθεσε τους πολιτικούς νόμους αυτού. Το δε σύστημα των νόμων τούτο ήταν κατά τον εξής τρόπον. Τα πολιτικά με δικαιώματα επενεμήθησαν εις τους έχοντας να εισφέρουν ένα πολεμικό οπλισμό στρατιώτου, δια δε τα αξιώματα των εννέα αρχόντων και των ταμείων, ήσαν εκλέξιμοι όσοι είχαν περιουσία όχι μικρότερα και 10 αμνών, ελευθέραν από κάθε βάρος, δια δε τα άλλα αξιώματα τα μικρότερα, εκλέξιμοι ήταν όλοι οι εισφέροντες ένα πολεμικό οπλισμό. Στρατηγοί δε και ύπαρχοι εγίνονται από τους έχοντας περιουσία όχι λιγότερο των 100 μνών, ελευθέρα από κάθε βάρος.
και τέκνη αγνήσια από νόμιμο γυναίκα μεγαλύτερα δε των 10 ετών. Μεγαλύτερα των 10 ετών. Τούτους δε έπρεπε να κρατούν υπό εγγύηση πριτάνης και στρατηγή και η υπαρχή ή του παρελθόντος έτους μέχρι ού ήθελε να δώσει λογοδεσία. Ως εγγυητέ δεν ήταν δεκτή εκ της αυτής τάξης των στρατηγών και των υπάρχων. Συνέστη δε βολή από 400 και αίρεο ζωμένους διακληρώσεως εκ των εχόντων πολιτικά δικαιώματα. Δια την κλήρωση δι ταύτην, καθώς και για τα άλλα αξιώματα, ελαμβάνοντο η άνω των 30 ετών και ορίστη να μην γίνεται δύο φορές άρχον, ο αυτός που πριν ή όλοι οι πολίτες ήθελαν γίνει άρχοντες. Τότε δε πάλι να γίνεται εξ αρχής νέα κλήρωσης προς εκλογή αρχόντων. Και αν κανείς εκ των βουλευτών απουσίαζε από τη συνέλευση όταν συνεδρίαζε η Βουλή ή συνήρχε το Δήμος, αυτός σε πλήρωνε πρόστιμο 3 με δραχμάς ο 500 μέδυμνος, 2 δε ο υπεύς και μία ο ζευγίδης, η δε Βουλή του Αρίου Πάγου ή το φύλαξ των νόμων και επέβλεπε τους άρχοντες, όπως και ευερούν σύμφωνα με τους νόμους. Είχε δε δικαίωμα κάθε αδικούμενος να καταγγείλει ενώπιον της Βουλής των Αεροπαγητών ορίζον των νόμων κατά παράβαση του οποίου αυτός ο καταγγέλων ειδικήτο. Τα χρέη όμως επέφεραν και τότε υποχρέωσης ομαδικής δουλείας, καθώς έχει προαναφερθεί και η ιδιοκτησία της γης ευρίσκεται ισχυράς ολίγων. Τέλος δεύτερου κεφαλαίου. Κεφάλαιο τρίτο της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Νομοθεσία του Σόλωνος. Ενώ δε τι αυτή ή το η πολιτική οργάνωση και οι πολλοί διετέλουν δούλη των ολίγων, έκαμε επανάσταση ο Δήμος ο λαός εναντίον των επιφανών, επειδή δε η επανάσταση ή το ισχυρά και οι αντίπαλοι επί πολύ καιρό ευρίσκονται εις διάσταση προς αλλήλους, εξέλιξαν από κοινού συνδιαλλακτήν και άρχοντα τον Σόλωνα και ανέθεσαν εις αυτό να συντάξει την πολιτική οργάνωση στην επία της ελεγίας του ελεγιακού ποίηματος τον οποίο αυτός είχε κάμει και ο οποίο αρχίζει ως εξής. Γνωρίζω εγώ και στην ψυχή μου μέσα φωλιάζει η θλίψη που βλέπω έτσι την παλαιότερη χώρα της Ιωνίας δυστυχισμένη. Εις αυτή την ελεγία συνηγορεί και υπέρ των δύο αντιπάλων μερίδων και συζητεί τα αξιόριστον και μετά ταύτα συμβουλεύει ομού και τους δύο να καταπαύσουν την υπάρχουσα φιλονικία. Ή το δε ο Σόλων κατά μέν την καταγωγή και την υπόλοιψη μεταξύ των πρώτων, κατά δε την περιουσία και την κατάσταση μεταξύ των της μεσαίας τάξεως, όπως και εκ των άλλων πραγμάτων είναι ομολογούμενων και όπως αυτός ο ίδιος στα κόλληθα ποίηματα του βεβαιώνει, συμβουλεύουν τους πλουσίους να μην είναι πλεονέκτες. Σεις δε πραέωνοντας την ψυχή το δυνατό πόθο που από τα πολλά αγαθά το χορτασμό επιτύχατε, σε μετριοπάθεια βάλετε την υψηλοφροσύνη σας. Τι ούτε εμείς αλλιώς θα στέρξομαι, ούτε αυτά σε καλό θα σας βγουν. Και καθ' ολοκληρίαν πάντοτε την αιτία της τάσεως ο Σόλωνες στην ελεγία του επιρρήτη στους πλουσίους, διότι στην αρχή της ελεγίας λέγει ότι φοβείται αυτός και τη φιλαργυρία και την υπερηφάνεια, διότι εξαιτίας αυτών προέκυψε η έχθρα. Κύριος δε γενόμενος των πολιτικών πραγμάτων ο Σόλωνας, και των λαών αποκατέστησε εις ελευθερία και κατά το παρόν και κατά το μέλλον απαγορεύσας να συνομολογούνται δάνεια με σωματική εγγύηση και νόμος συνέταξε και έκαμε κατάργηση των χρεών και των ιδιωτικών και των δημοσίων, την οποία κατάργηση ονομάζουν εισάχθεια, διότι απέσυσαν τα βάρη και ως προς τούτο μερικοί προσπαθούν να επικρίνουν συκοφαντικώς αυτόν, διότι συνέβη τον Σόλωνα ενώ επρόκειται να εφαρμόσει τη εισάχθεια να προείπει τούτους μερικούς των γνωρίμων του. Έπειτα όπως με λέγουν οι δημοκρατικοί ένεκα της προανακοινώσεως, έγινε καταστρατήγηση του νόμου υπό των φίλων προς όφελός των, όπως δεν λέγουν οι θέλοντες να ευρύσουν από την καταστρατήγηση και αυτός επορίστη ωφέλεια. Διότι αυτοί οι καταστρατηγήσαντες στον νόμο δαριστέτες αγόρασαν πολλή έκταση γης και με το λίγο ό,τι έγινε αποκόπη των χρεών ευρέθησαν πλούσιοι. Ως εκ τούτου λέγουν ότι έγιναν πλούσιοι οι κατόπιν παρουσιαζόμενοι ως ανέκαθεν πλούσιοι. Αλλά όμως πιθανότερον παρόλα αυτά είναι το λεγόμενο υπό το δημοκρατικόν, διότι είναι εύλογον ως προς μεν τα άλλα να δειχθεί ως όλων τόσο μετριοπαθής και φιλόπατρης, ώστε ενώ ή το δυνατόν εις αυτόν εκτοπίζον τους άλλους να γίνει τύραννος της πόλεως, να αποκρούσει και τα δύο τούτα
και να προτιμήσει το καλό και τη σωτηρία της πόλεως, μάλλον παρά την ειδική του επικράτηση, ως προς τόσο μικρά δε και ανάξια να κατακυλιδώσει τον εαυτό του. Ό,τι δε ευρέθη σε αυτήν τη διδακτορική εξουσία, τούτο μαρτυρούσε και η άθλια πολιτική κατάσταση και τα ποίηματα αυτού του ιδίου του Σόλωνος, ο οποίος εις πολλά μέρη των ποιημάτων αναφέρει τούτο, ότι δηλαδή θα η δύνατο να γίνει απόλυτος άρχον και όλοι οι άλλοι το ανομολογούσιν. Αυτή με λοιπόν η κατηγορία πρέπει να νομίζουμε ότι είναι συκοφαντική. Πολιτικών δε οργανισμών εσύστησε και νόμους έκαμε άλλους, τους δε πολιτικούς θεσμούς του δράκοντας έπαυσαν να τους μεταχειρίζονται, εκτός των νόμων περιφώνου. Χαράξαντες δε τους νόμους επάνω εις τους κύρβης, έστησαν τούτους εις τη βασίλειο στοά και ορκίστησαν να τους τηρούν όλοι. Οι δε νέα άρχοντες, ορκιζόμενοι προ του ιερού λίθου, ομολόγουν ότι αν ήθελε παραβεί κανένα εκ των νόμων, θα προσέφερον ως πρόστιμο της παραβάσεως ένα 30 χρυσούν. Όρισε δε ο Σόλων να εσχίσω συνεινόμια μετάτρεπτη, διότι 100 έτη και τακτοποίηση των πολιτικών οργανισμών κατά τον εξής τρόπον. Κατά το τίμημα εχώρισε το λαόν εις 4 τάξεις τέλη, όπως ακριβώς είτε διαιρεμένων και πρώτερων, είτε εις πολίτην 500 μέδυμνων, εις πολίτην υπέα, εις πολίτης ζευγίτη και εις πολίτη θήτα. Και τα μένα αξιώματα έδω και προνόμενα τα έχωσιν οι 500 μέδυμνοι και οι πίσκοι ζευγίτε, ήτι τα των 9 αρχόντων και των ταμιών και των πολιτών, οικονομικών υπαλλήλων και των 11 και των κολακρετών. Δώσας εις κάθε μία από αυτά στις τάξεις τα αξιώματα ταύτα αναλόγως της φορολογίας. Εις δε την τάξη των θητών έδω και το δικαίωμα να μετέχουν μόνον της γενικής συνελεύσεως του λαού και των δικαστηρίων. Ορίστη δε να πληρώνει φόρους 500 μεδύμνου, μεν εκείνο το οποίο η δική του περιουσία δίδει εισόδημα 500 μεδύμνους, μέτρα χωρητικότητας καρπών, ξηρών και υγρών, ομού, υπέως δε φόρους ο έχων εισόδημα 300 μεδύμνους. Ως δε μερικοί λέγουν ο έχουν τα μέσα να συντηρεί ύπον, ούτε δε ως απόδειξη προβάλλουν και την ονομασία της πολιτικής αυτής τάξεως, ως προκύψασε εκ του πραγματικού αυτού γεγονότος και τα εφερώματα των παλαιών, διότι υπάρχει στην Ακρόπολη αναθυματική εικόνα ενός διφύλου, επί της οποίας είναι γραμμένα τα εξής: ο Υιός του διφύλου Ανθεμίων, αυτήν εδώ την εικόνα εις τους θεούς αφιέρωσεν, ανελθών από τις τάξεις των θητών εις την τάξη των υπέων. Και βρίσκεται πλησίον της επιγραφής ύπος εις ένδειξη ότι τούτο το σημείο δηλεί την τάξη των υπέων. Αλλά εντούτοις ευλογότερον είναι το ότι η τάξη των υπέων εκανονίστη εκ του εισοδήματος, όπως ακριβώς η τάξη των 500 μεδύμνων. Εις την τάξη δε των ζευγητών κατετάχθησαν οι εκ της περιουσίας των έχοντες εισόδημα 200 μεδύμνων, καρπών εξαφωτέρων των ειδών ξηρών και υγρών. Οι δε άλλοι, η θητική δηλαδή τάξη, δεν είχαν συμμετοχή σε κανένα αξίωμα. Δια τούτο και τώρα ακόμα, όταν ερωτούνται οι προσερχόμενοι ως κληρώσιμοι για οποιοδήποτε αξίωμα, εις ποια τάξη φορολογική ανήκουν, ουδείς εξ αυτών λέγει ποτέ ότι ανήκει στην τάξη των θητών. Τας δε αρχάς όρισε να εκλέγονται διακλήρω από προηγουμένους κριθέντας, ως εκλεξίμους, τους οποίους ήθελε να επί τούτο υποδείξει εκάστη φυλή. Εκάστη δε φυλή δια το αξίωμα των 9 αρχόντων υπεδείκνυε 10 και εκ τούτου να γίνονται εκλήρωσεις. Εκ τούτου ισχύει ακόμα το να κληρώνει εκάστη φυλή 10, εκ τούτων δε να γίνεται εκλογή δια ψηφοφορίας διακυάμων. Του ότι δε τα αξιώματα δια του κλήρου όρισε ο Σύλλον να παρέχονται αναλόγως των τάξεων, απόδειξη είναι ο νόμος περί ταμιών, ο ισχύων ακόμα και τώρα, διότι αυτός ο νόμος ορίζει να κληρώνονται οι ταμίες εκ της τάξεως των 500 μεδύμνων. Ο Σόλων μεν λοιπόν τι ούτως νόμος έδισε περί των 9 αρχόντων, διότι εις παλαιότεραν εποχή η εναρίο πάγο βουλή όριζε τους εκλεξίμους δια αξιώματα μεταξύ των μελών αυτής και από αυτούς εξήλεγε τους μάλλον ικανούς δια έκαστον αξίωμα δια ενός έτος ορίζω ατούτους. Εφιλέ δε διατηρήθησαν όπως πρώτερον 4 και εφιλοβασιλείς ήσαν 4. Εκάστη δε φιλή υποδιαιρείτο εις τριτίας μεν 3 εις ναυκρίας δε 4, αρχηγός δε εκάστης ναυκραρίας ή το εις ναύκραρος ορισμένος δε εποπτεύει τας εισφοράς και τας δαπάνας
τας γινωμένας δια τούτου και στους νόμους του σόλωνος τους μη εν χρήση πλέον υπάρχει πολλαχού η διάταξη ότι οι ναύκραροι εισπράττουν και δαπανούν εκ του ναυκραρικού χρήματος. Ίδρυσε δε και βουλή εκ 400 100 από κάθε φυλή. Εις δε τη βουλή του Άριου Πάγου αφήγει την εποπτεία της στηρίσεως των νόμων καθώς η το αυτή και πρώτερο ενεπόπτης του πολιτεύματος έχουσα το μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό μέρος της πολιτικής διαχειρίσεως και δικαιούμενη να τιμωρεί τους εσφάλοντας και επιβάλλουσα πρόστιμα και χρηματικά σπινάς και καταθέτουσα εις ταμείο της πόλεως τα εισπρατώμενα πρόστιμα χωρίς να είναι υπόχρεος να παρέχει αιτιολογία των αποφάσεων αυτής. Εις τη δικαιοδοσία αυτή ο Σόλων επρόσθεσε την κρίση επί των πολιτικών στάσεων. Βλέπον δε την μεν πόλη να στασιάζει συχνά μερικούς δε των πολιτών εκραθυμίας απέχοντας και πολιτικός αχρωματής τους έθεσε ειδικό περί αυτών νόμων, κατά τον οποίο νόστις ενώ η πόλη σε βρίσκεται η στάση δεν επεβαίνει ενόπλους υπέρ μιας των αντιπάλων μερίδων καταδικάζεται εις ατιμία και στερείται πολιτικών του δικαιωμάτων. Κατά αυτόν μεν λοιπόν τον τρόπο εκανονίστησαν οι περί εξεωμάτων διατάξεις. Φαίνεται δε ότι το πολίτευμα του Σόλωνος περιείχε τρεις υπερβολικά ευνοϊκά διατάξεις δια των λαών τας εξής. Πρώτη μεν και μεγίστη το διαπαγορεύθηκε η συνομολόγηση των δανείων δια σωματικής εγγύησεως. Δεύτερον, ότι απέκτησε το δικαίωμα έκαστος πολίτης οβουλόμενος να υποβάλει μήνυση υπέρ των υφιστάμενων αδικηματή εναντίον του αδικούντος. Τρίτη διάταξη, δια της οποίας ως λέγεται ισχυροποιήθη πολύ ο λαός, την ορίσα ότι έφεσης εναντίον των αποφάσεων των αρχών εθεσπίστη να γίνεται ενώπιον του Δήμου, διότι γινόμενος κύριος δια της ψηφοφορίας αποφάσεως ο Δήμος αποβαίνει ούτω κύριο της πολιτείας, τόσο μάλλον όσο επειδή οι νόμοι δεν έχουν σε διατυπωθεί με απλότητα και με σαφήνεια, παραδείγματος χάρη όπως ο περικλήρων και επικλήρων νόμος, προκύπτουσι κατά ανάγκη πολλές αμφισβητήσεις και περί όλων τούτων και επί των δημοσίων και των ιδιωτικών υποθέσεων, οριστικώς αποφαίνεται το δικαστήριο του Δήμου. Πιστεύουμε λοιπόν μερικοί ότι αυτός ο Σόλων επίτηδες έκαμε ασαφείς τους νόμους ή να απομένει κυρίως ο Δήμος να τους ερμηνεύει. Τούτο όμως δεν είναι εύλογον, αλλά εύλογον φαίνεται το ότι ούτως συνέταξε αυτούς, διότι δεν είναι δύνατο ως προς όλα να περιλάβει την τελειωτέρα διάταξη, διότι δεν είναι δίκαιο να κρίνουμε τη θέληση εκείνου του Σόλωνος εκ των κοινωμένων τώρα, αλλά εκ της άλλης πολιτικής οργανώσεως την οποία αυτό συνέταξε. Εις μεν τους νόμους λοιπόν αυτούς φαίνεται ότι όρισε υπέρ του λαού τας νέας διατάξης πρώτης εφαρμογής της νομοθεσίας επιβαλών την αποκοπή των χρεών και μετά ταύτα ενεργήσα στην διακανόνιση των μέτρων και των βαρών και την αύξηση του νομίσματος. Διότι επί της εποχής εκείνου του Σόλωνος έγιναν και τα μέτρα μεγαλύτερα των Φιδονίων και η μνά έχουσα βάρος αξίουσα πρώτερα 70 δραχμάς συνεπληρώθη εις 100 δραχμάς. Ο παλαιός δε νομισματικός τύπος ήταν το δίδραχμον. Έκαμε δε και μέτρα βάρους σταθμά σχετικά με το νόμισμα μετάλλοντερ υποδιαιρεθέν εις 60 μνάς και με στατήρα ως υποδιαίρεση της μνάς και με άλλες ακόμα υποδιαιρέσεις. Κανονίσας δε το πολίτευμα κατά τον τρόπον ο οποίος ανωτέρω διατυπώθη ότι προσερχόμενοι σε αυτό πολίτων ενόχλουν. Άλλοι μεν επικρίνοντες, άλλοι δε ζητούντες ερμηνεία και επειδή ήθελε να μην μεταβάλει τίποτα από τα νομοθετηθέντα και να μην γίνει μισητός μένων στην πόλη, έκανε ταξίδι διεμπορικών άμα και περιγυντικό σκοπό στην Αίγυπτο, υπόν ότι δεν θα επανέλθει πριν παρέλθουν 10 έτη. Διότι έκρινε ότι δεν είναι το δίκαιο ο παραμένος της Αθήνας να εξηγεί τους νόμους, αλλά ότι έκαστος εχρεώστη να εκτελεί όσα ήρυχον αναγραφεί στους νόμους. Συγχρόνως δε συνέβη εις αυτό να διατεθούν εχθρικώς εναντίον του πολίτων επιφανών πολιτών, ένεκα της αποκοπής των χρεών και διότι είχε δυσαρεστήσει και τας δύο πολιτικάς μερίδας, νομοθετήσα στο πολίτευμα παρά τις προσδοκίες αυτών. Ο Δήμος πράγματι είχε νομίσει ότι αυτός ο Σόλων θα προέβαινε εις εκ νέου διανομή όλων των περιουσιών, οι δε προύχοντες απέναντίας ότι θα έφερε πάλι εις ισχύν την παλαιά πολιτική κατάσταση ή ο λίγο τι διαφορετική. Εκείνος όμως εδείχθη αντίθετος και προς τους δύο και ενώ ή το δυνατόν εις αυτό προσετεριζόμενος οποιαδήποτε εκ των δύο μερίδων ήθελε να γίνει τύρανος, επροτίμησε να γίνει εχθρός προς αφωτέρας, σώσας το τίο το τρόπο στην πατρίδα και καταρτήσας νομοθεσία επί τη βάση των αριστών νόμων. Ταύτα δε ότι κατά αυτόν τον τρόπο συνέβησαν και οι άλλοι όλοι συμφωνούσε και αυτός ο ίδιος στο ποίημα το αναφέρει
κάμνουν περί αυτών λόγω στους εξής στίχους. Εις το δήμον μεν έδωκα τόσο μεριδιώσω του ήτο αρκετών, ούτε αφαιρέσας τίποτα από την τιμίωση είχε, ούτε επαυξήσας αυτή πολύ. Και δι' εκείνους δε οι οποίοι είχαν δύναμη και υπερήχων εις πλούτων, και δι' αυτούς εσκέφθη να μην έχουν τίποτα περισσότερο του δικαίου. Εστάθηκα δε εις το μέσο προτάξας ισχυρά να σπίδα απέναντι και το δύο. Δεν επέτρεψα δε εις κανένα από τους δύο να επικρατήσει αδίκως. Πάλι δε ομιλών περί του λαού, πώς δηλαδή πρέπει να φέρεται τις προς αυτόν, λέγει, ο λαός δε κατά τον εξής τρόπο θα είναι δυνατόν να επακούει τους ηγεμόνας. Μήτε χαλάρων έχω το χαλινόν, μήτε πολυτεντωμένων, διότι γεννά υπερβολή την ύβριν, όταν μεγάλη εξουσία υπάρχει στους ανθρώπους εκείνους, όσοι δεν έχουν άρτιον το νου. Και πάλι δε κάπου αλλού λέγει, δια τους θελέτες να γίνει διανομή περιουσίας. Ούτε δε ήθελα με σκοπό αρπαγών, είχαν δε πλουσίαν ελπίδα και νόμιζαν ότι καθένας από αυτούς θα έβρε πλούτο πολλήν, και εγώ που ομιλούσα σε αυτούς με πραότητα τους εφάνει σκληρός, ώστε δυσάρεστα μεν τότε περί εμού εσκέφτησαν, τώρα δε κατεμοργιζόμενοι εχθρικών με ατενίζουν όλοι ως σαν αίτιο καταστροφής. Τούτο δεν έπρεπε, διότι όσα μεν είπα με τη βοήθεια των Θεών εξετέλεσα, αλλά δε όχι ματέως έπραξα. Ουδείς με δια τυραννικής εξουσίας γεννά το πόθος να επιβάλλει ούτε δια της βίας. Ουδέ την αγαθή γη της πατρίδος αφήκα να διανεμηθούν εξίσου οι ασήμαντοι και επιφανείς. Πάλι δε και δια την αποκοπή των χρεών και δια τους όντας δούλους μεν πρώτερων ελευθεροθέντας, με την εφαρμογή της εισακτίας γράφει. Εγώ δε απεκείναμε δια τα οποία συνήθρισα περί εμέ το λαό, ποιον πριν να κατορθώσω από αυτά έπαυσα ενεργών, μάρτης δε λαμπρά ως προς ταύτα εις τη δίκην, κρίση που ο χρόνος θα κάνει θα μου είναι η μέγιστη μήτρη των Ολυμπίων Θεών, η μαύρη δηλαδή γη που αυτής εγώ κάποτε αφήρισα τα σύνορα, εκείνα που εις πολλά μέρη ήσαν εμπηγμένα, και η οποία υπάρξουσα δούλη πριν τώρα είναι ελευθέρα. Πολλούς δε εις τας Αθήνας στη θεοκτισμένη πατρίδα μας ελευθέρωσα, αγοραστέντας πριν ως δούλους, άλλους άδικα και άλλους νόμιμα, εκείνους δε από αδυσόπιτη ανάγκη είχαν φύγει και που τη γλώσσα την αδική δεν ομιλούσαν περιπλανημένοι εις πολλά μέρη, και εκείνους που εδώ εις τον τόπο ανάρμοστη δουλεία είχαν, φοβισμένοι από την αγριότητα των δεσποτών τους, εγώ έκαμε ελεύθερος. Αυτά μεν με ισχύν εγώ συναρμόσας μαζί τη βία και των νόμων, τα εξετέλεσα και τα έφερε εις πέρας όπως είχε υποσχεθεί. Ομοίως δε νόμος και δια το κακό και δια το αγαθόν αρμονικός προνοήσας, δια καθένα από αυτά συνέθεσα. Τιμάστηγα δε άλλους κανένας ως εγώ λαβών, κακομήλυτος ανήτο και φιλοκερδής άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εξουσιάσει επί του λαού. Διότι αν εγώ ήθελα όσα εις τους αντιθέτους ήσαν αρεστά τότε, ή και απέναντια σε ένα εδεχόμην όσα οι άλλοι παγόρευαν, αυτή εδώ η πόλη θα έχει στερηθεί πολλών ανδρών τώρα. Και εξαιτίας όλων τούτων επιδεικνύων στένος απέναντι όλων εστράφηκα απέναντί των, όπως ο λύκος απέναντι πολλών σκύλων. Και πάλι εξελέχων ονειδιστικά τα σύστερον μετά τη θέσπιση των νόμων με ψημυρία στο δύο μερίδων λέγει. Ίσως δε πρέπει το λαό τρανός να επιτιμήσω, λέγον ότι όσα έχει τώρα ποτέ στους οφθαλμούς του, δεν θα μπορούσε να τα ειδεί και στον ύπνο του ακόμη. Εκείνοι δε που μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι είναι, το ίδιο πρέπει να με επαινούν και φίλο να με κάνουν. Διότι λέγει περαιτέρω όλων, εάν κανείς άλλος ετύχαινε να λάβει την εξουσία, δεν θα άφηνε από την εξουσία του το λαό και δεν θα έπαβε πριν να αναταράξει σε αυτό, ήθελε να αφαιρέσει το πάχος από το γάλα. Εγώ δε τούτο τον αντιπάλων, καθώς στο μετέκριο μέρον έγινα σύνορο μεταξύ των. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 4. Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Οι τρεις φατρίες. Τι μεν λοιπόν από τη μία επιχείρησε δια αυτά τα αίτια, ότε δε απεδίμησε ως όλων, ενώ η πόλη σε βρίσκεται ακόμα εσταραχάς, επί 4 μεν έτη, επέρασε ο λαός ήσυχα.
κατά δε το 5ο έτος μετά την αρχοντία του Σόλωνος, δεν ανηγόρευσαν άρχοντα εξαιτίας της στάσεως και πάλι κατά τη διάρκεια του 5ου έτους, ένεκα του λόγου τούτου, έμειναν εις αναρχίαν. Κατόπιν δε τούτον εις την εποχή περίπου εκείνη, ο Δαμασίας εκλεχθής άρχων διετέλεσε τη ούτως επί 2 έτη και 2 μήνας, έως σου εξεδιώχθη της αρχής δια της βίας. Έπειτα δε αποφάσισαν, επειδή ευρίσκονται διάσταση, να εκλέξουν 10 άρχοντας, 5 μεν από την τάξη των ευπατριδών, 3 δε από την τάξη των αγροτών, 2 δε από την τάξη των επαγγελματιών δημιουργών, και ούτε οι 10 άρχοντες έμειναν στην εξουσία το έτος το μετά την αρχοντία του Δαμασία. Είναι δε φανερό ότι μεγίστη είχε δύναμη ο άρχον εκ του γεγονότος ότι διαρκώς γύρω στάσεις προς απόκτηση αυτού του αξιώματος. Εξικολούθουν δε ευρισκόμενοι εις όλος διόλου κακή πολιτική κατάσταση, άλλοι μένος αιτίαν και πρόβαση έχονται στην αποκοπή των χρεών, διότι είχε συμβεί εις αυτούς να καταδύσουν πένητες, άλλοι δε δυσανασχετούνται εναντίον του πολιτεύματος, ένεκα της μεγάλης μεταβολής η οποία είχε γίνει, μερικοί δε ένεκα της μεταξύ των φιλονικίας, ήσαν δε 3 επολιτικές μερίδες, μία μεν η μερίς των παραλίων, της οποίας αρχηγός ήταν ο Μεγακλής, ο γιος του Αλκμαίωνος. Οι οπαδοί δε της μερίδος αυτής εφαίνονται να στέργουν κυρίως το μετροεπαθήν τύπο πολιτεύματος. Άλλοι δε μερίς ήταν των παιδινών, οι οποίοι εζήτουν την ολιγαρχία. Αρχηγός δε αυτών ήταν ο Λυκούργος. Τρίτη δε μερίς ήταν των διακρίων, της οποίας στην ηγεσία είχε ο Πισίστρατος, φαινόμενος να είναι πάρα πολύ φίλος του λαού. Μαζί δε με τούτους τους διακρίους είχαν συνταχθεί και οι απελευθερωθέντες από τα χρέη, ένεκα της πτώχειας των, και η μη γνήσει την καταγωγή ένεκα του φόβου των. Απόδειξης δε τούτο είναι ότι μετά την καθαίρεση των τυράννων έκαμαν οι Αθηναίοι εκαθάριση των εχόντων πολιτικά δικαιώματα, επί το λόγο του ουχή νομίμως υπήρχαν πολλοί μετέχοντες των πολιτικών δικαιωμάτων. Είχε δε καθεμία πολιτική μερή στην ονομασία της από τους τόπους, στους οποίους σε καλλιέργων οι οπαδοί της. Τέλος του 4ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 5 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θεωρητικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Τυραννία Πισιστράτου. Ο Πισίστρατος δε φαινόμενος να είναι εξόχως φίλος του λαού και έχουν μεγάλους ευδοκιμήσει στον πόλεμο κατά των Μεγαραίων, κατόρθωσε τραυματίσα σοβαρό στον εαυτό του να πείσει το λαό ότι αυτά, τον τραυματισμό δηλαδή, είχε πάθει από τους αντιθέτους, ώστε να δοθεί σε αυτόν σωματοφυλακή, αφού πρότεινε το σχετικό ψήφισμα ο Αριστείων. Λαβών δε τους ονομαζομένους ροπαλοφόρους και με ταυτόν στραφείς εναντίον του λαού, κατέλαβε την Ακρόπολη το 32ο έτος μετά τη θέσπιση των νόμων επί Κομαίου Άρχοντος. Λέγεται δε ότι ο Σόλων, ότε ο Πισίστρατος εζήτησε σωματοφυλακή προς ασφάλειά του, αντέκρουσε την αίτηση και είπε ότι ο Πισίστρατος δεν είχε ανάγκη σωματοφυλακής, διότι τούτο μεν ήταν σοφότερος, εκείνο δε ανδριότερος. Ήτι όσοι με δεν ονοώσει ότι ο Πισίστρατος επιδιώκει να γίνει τύραννος, από αυτούς είναι σοφότερος. Όσοι δεν γνωρίζονται σκαλός του το τυρούν σε οποίον, από αυτούς είναι ανδριότερος. Αφού δεν λέγουν αυτά, δεν κατόρθωσε να πείσει το λαό, αφαιρέσας από επάνω του τα όπλα και κρεμάσας προς το θυρόν της οικίας του, είπε ότι αυτός μεν είχε παράσκει βοήθεια στην πατρίδα όσο του ήταν δυνατόν, διότι τότε πλέον ήταν πολύ γέρον. Έχει δε την αξίωση και οι άλλοι ομοίως να πράξουσιν. Ο Σόλωνε λοιπόν τίποτε δεν κατόρθωσε επί μόνος συμβουλεύων. Ο δε Πισίστρατος αναλαμβάνει την εξουσία κυβέρνα τα κοινά κατά φιλελεύθερο μάλλον τρόπο παρά τυραννικών. Ενώ δε ακόμα δεν είχε αρκετά στερεωθεί η εξουσία του, ενενωθέντες υπέρ των Μεγακλέα και των Λυκούργων, εξεδίωξαν αυτό κατά το 6ο έτος μετά την πρώτη αυτού άνοδο στην εξουσία επί άρχοντος ηγησίου. Κατά το 12ο δε έτος μετά ταύτα, πανταχώθες στεναχωρούμενος ο Μεγακλής, υπό της αντιθέτου μερίδος πάλι να αποστήλας προς συμβιβασμόν κηρύκα προς τον Πισίστρατο, υπό τον όρο να λάβει εις γάμο τη θυγατέρα του, ο Πισίστρατος επανέφερε αυτό κατά τρόπο παλαϊκών και πολύ απλοϊκών. Διότι διαδώσας προηγουμένως σπερμολογίαν ότι τάχα η Αθηνά επανέφερε τον Πισίστρατο,
Εξευρώ μια γυναίκα ωραία και μεγαλόσωμο, καθώς με λέγει ο Ηρόδοτος από το Δήμο Παιανιαίων, καθώς δε μερικοί άλλοι λέγουν υπό το Δήμο Κολυτού, δούλην από τη Θράκη, πολλούσαν Στεφάνους, η οποία ονομάζεται Φύη, στολίσας δε αυτή με στολισμόν απομιμούμενον τη Θεάν, την έφερε εντός της πόλης μαζί με αυτόν και ο Πισίστρατος Ισύρ και το επάνω εσάρμα, επί το οποίο με πλήρη πανοπλία πλησίων αυτού εστέκεται ορθή γυναίκα, οι δε πολίτε προσκυνούντες υπεδέχεται αυτό με θαυμασμόν. Η μεν λοιπόν πρώτη επάνωδος στην πόλη έγινε κατά διούτων τρόπων, με τα ταύτα δε αφού δευτέρα φορά έπεσε από την αρχή, κατά το έβδομο μάλιστα έδωσε από την επάνωδό του, διότι όχι πολύ καιρό έκτοτε διατήρησε την εξουσία, αλλά διότι δεν ήθελε να λάβει σύζυγό του τη θυγατέρα του Μεγακλέως, φοβηθείς και τα δύο πολιτικά δημιουργίδες έφυγε από την πόλη κρυφά. Πρώτο μένε κατοίκησε αυτός με τους ειδικούς του πλησίων του θερμαίου κόλπου, εν μέρος το οποίο ονομάζεται Ρέκυλος. Εκεί θερδέ μετέβει στα πλησίων εις το παγκαίο όρος μένει, αφόπου αποκτήσας χρήματα και προσλαβών μισθωτούς στρατιώτες, ερθόν εις ερέτριαν πάλι κατά το 11ο έτος επιχείρησε καταρχάς να αναλάβει την εξουσία δια της βίας. Με την πρόθυμο βοήθεια πολλών μεν άλλων, μάλιστα δε των Θηβαίων και του Λιγδάμιος του Νάξιου, προς δε τούτης και της τάξεως των Ιππέων των κυριαρχούντων εις την ερέτρια νικήσας, εις τη μάχη της Παλινίδος και καταλαβών την αρχή και αφαίρεσα στα όπλα του λαού, κατέλαβε στερεά πλέον την εξουσία ως τυράννος και κυριεύσα στην Νάξο, κατέστησε εκεί άρχοντα των Λίγδαμιν. Αφήρεσε δε τα όπλα του λαού κατά τον εξής τρόπο. Προσκαλέσασι στο Οδυσσίον ένοπλο συνάθρηση του λαού, άρχισε να αγορεύει προς αυτούς. Εχαμήλισε δε λίγο τη φωνή του, ότε δε φώναξε ότι δεν ακούν καλά. Επρότεινε εις αυτούς να αναβούν μαζί του εις το πρόπυλο της Ακροπόλεως, δια να αγορεύει πλέον δυνατά. Ενώ δε εκείνος εξακολούθη αγορεύον προς το λαό, αφαιρέσαντες οι επίτηδες υπ' αυτού βαλμένοι τα αποτιθέμενα όπλα και περιορίσαντες πολλούς εις τα πλησίου του Οδυσσίου οικήματα, ανήγγυλαν τούτο ελθόντες προς τον Πισίστρατο. Εκείνος δε αφού συνεπλήρωσε την άλλη του αγόρευση, είπε και δια τα όπλα ότι δεν πρέπει να απορούν δια το πράγμα που είχε γίνει, ούτε να δυσανασχετούν, αλλά απελθόντες να φροντίζουν δια τα συνδετικά στον υποθέσεις, δια δε τας δημοσίες υποθέσεις όλας αυτός θα λάβει φροντίδα. Η μεν λοιπόν τυραννής του Πισιστράτου εξ αρχής της εμφανίσεώς της ιδρύθη κατά αυτόν τον τρόπον και τόσας υπέστη μεταβολάς. Ενήργη δε τη διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων ο Πισίστρατος όπως ελέγχθη κατά μετριοπαθή τρόπο και πολιτικός μάλλον παρά πολιταρχικός, διότι και ως προς τα άλλα είτε ο φιλάνθρωπος και ήμερος και εις τους υποπίπτοντας εις παραβάσεις παρέχως συγχώρηση. Μάλιστα δε και εις τους πτωχούς έδει προκαταβολικά δάνεια δια της εργασίας των, ώστε να απορρίζονται τας προς διατροφήν αυτών εκ της γεωργίας. Τούτο δε έκαμπνε δια δύο λόγους, και ή να μην διαμένουν εντός της πόλεως, αλλά ευρίσκονται διασπαρμένοι στους αγρούς, και ή να έχονται σε κάποια μετρία εφορία, και προσιλωμένοι στα ιδιωτικά των συμφέροντα, μήτε να επιθυμούν, μήτε να χασομερούν, φροντίζοντες δια τα πολιτικά πράγματα. Συγχρόνως δε προς το συμφέρον αυτού, επήρχε το ούτως η αύξηση των εισοδημάτων δια της καλλιεργίας της χώρας, διότι εισέπρωτε ως φόρον τη δεκάτη των προϊόντων, διό και διόρισε τους δικαστάς εις κάθε δήμον και αυτός έβγαινε συχνά έξω στην αγροτική χώρα, επιθεωρών και διαλύοντας διαφορά στο διαδίκον ή να μην κατεβαίνοντας εις την πόλη παραμελούν ούτω την καλλιέργεια. Και εις μία τη αυτήν έξοδο του Πισιστράτου λέγουν ότι του συνέβη το επεισόδιο με τον Γεωργόν, τον καλλιεργούντα εις τον ημιτόν ένα τόπο που ονομάστηκε κατόπιν αφορολόγητος. Διότι ειδών ένα που έσκαπτε για καλλιέργεια έδαφος ολος διόλου Πετρώδης, απόρρισε και διέταξε τον δούλο ο οποίος το συνόδευε να ρωτήσει τι προϊόν παράγεται από τον τόπο εκείνον. Ο δε Γεωργός είπε όλα τα κακά και ψυχρά, και από αυτά όπως τα κακά και ψυχρά χρειάζεται να δίδωσε τον Πισίστρατο τη δεκάτη. Και ο μεν άνθρωπος λοιπόν απεκρίθη ούτως αγνών με ποιον ομίλη, ο δε Πισίστρατος ευχαριστητής δια την ελευθεροστομία του και φιλεργία του έκαμε αυτόν εντελώς αφορολόγητον. Και ως προς τα άλλα δε καθόλου δεν ενοχλούσε τη λαϊκή τάξη με την εξουσία του, αλλά εφρόντιζε πάντοτε να επικρατεί ειρήνη και διατήρει την ησυχία διό και πολλάκης εκλέγετο, διότι και πολλάκης ελέγετο ότι η βασιλεία του Πισιστράτου
ή το επικρόνου βίος, διότι συνέβη κατόπιν ότι διεδέκτησαν αυτόν οι ιοί του, να αποβεί πολύ πλέον τυραννική διοίκηση. Ο μεγαλύτερος δε από αυτούς, δια αυτόν επένους, ή το ότι στην συμπεριφορά του είτε δημοτικός και φιλάνθρωπος, διότι ως προς τα άλλα ήθελε να διοικεί όλα σύμφωνα με τους νόμους, μη παρέχον εις τον εαυτόν του κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Και κάποτε εναχθείς ενώπιον του ωραίου πάγου δια καταγγελία εναντίον του επιφώνου, αυτός με προσήλθε δια να απολογηθεί. Ο δε καταμενήσας αυτό που φοβηθείς δεν προσήλθε. Δια τούτο και πολλήν καιρόν έμεινε στην εξουσία και ο Σάκης έπιπτεν από αυτή, πάλι εύκολα την ανελάμβανε. Διότι τον ήθελαν οι περισσότεροι και από τους επιφανείς και από το λαό, διότι εκείνος με δια της φιλίας αυτούς δε δια της συνδρομής του εις τα ιδιωτικά των πράγματα προσήλκε. Και προς τας δύο μερίδας ούτω προσυρμόζε το καλός. Άλλος δε και αναφερόμενοι στη βασιλική εξουσία νόμοι των Αθηναίων, κατά την εποχή είναι εκείνη ίσαν μην τριοπαθείς. Και όλοι μένει οι άλλοι, και μάλιστα όμως εκείνος ο σχεδιζόμενος με την ενισχύ επαναφορά του θεσμού της βασιλείας, διότι ως προς τούτου υπήρχε παρά αυτής της Αθηναίης ο εξής νόμος. Νόμιμα και πατροπαράδοτα των Αθηναίων είναι τα εξής. Εάν τινές επιχειρήσεις στα θυσιαστικών κίνημα, αποβλέπουν η σύσταση βασιλικής εξουσίας για να γίνουν βασιλείς, ή αν συνεργήσουν η σύσταση βασιλικής εξουσίας, στερούνται το πολιτικό δικαιωμάτων, γίνονται άτιμοι αυτοί και το γένος των. Τέλος του πέμπτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο έκτο της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Η ή του Πισιστράτου. Ο Πισιστράτος μεν λοιπόν έμεινε μέχρι βαθέως γυράδωση στην εξουσία και απέθανε ασθενής σε επιφυλονέου άρχοντος από τις εποχές μεν που πρώτη φορά έγινε τυράννος, ζήσας 33 έτη, 20 δε παρά εν έτη διαμήνασης στην εξουσία, διότι κατά τα άλλα έτη ήταν εξόριστος. Δια τούτο και προδήλως λέγουν φλιαρίας, οι ισχυριζόμενοι ότι ο Πισίστρατος ήταν ερωμένος του Σόλωνος και ότι αυτός είχε τις στρατηγίες του εναντίον των μεγαρίων πόλεμων, διότι δεν προσαρμόζονται αυτά προς τα ηλικίας εάν τις αναλογιστεί τη ζωή του καθενός εκ των δύο και επί εποχής ποιου άρχοντος απέθανε. Αφού δε απέθανε ο Πισίστρατος, στην εξουσία κατέλαβαν οι γη του, διευθύνονται στα πολιτικά πράγματα κατά τον εαυτό τρόπον. Ήσαν δε δύο μεν εκ της νομίμου γάμου του, εκ του νομίμου γάμου του, ο Αιπίας και ο Ήπαρχος, δύο δε από την αργία γυναίκα του, ο Ιωφών και ο Ιησίστρατος, του οποίου παρονίμιο ήταν ο Θεσσαλός, διότι επήρε ακόμα γυναίκα ο Πισίστρατος από το Άργος, θυγατέρα ανδρός αργίου, το οποίο το όνομα ήταν ο Γοργύλος, ονομαζομένην Τιμόνασαν, την οποία πρώτερον είχε σύζυγό του ο Αρχίνος, ο Αμπρακιώτης, εκ του γένους των Κυψελίδων. Εκ του γεγονότος δε τούτο απορρέ και η φιλία του Πισιστράτου προς αργίους, από τους οποίους χίλιοι προσήλθαν συμπολεμιστέ του εις τη μάχη της Παλινίδος, οδηγήσαντες αυτούς εκεί του Γιστράτου. Λέγουσι δε ότι ενυφεύθη την αργία γυναίκα, άλλη με κατά την πρώτη έκπτωση αυτού από της εξουσίας, άλλη δε ενώ ακόμα κατήχε την εξουσία. Ήσαν δε κύριοι των πραγμάτων και λόγω της επισήμου καταγωγής και λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας των ο Ήπαρχος και ο Ιππίας. Μεγαλύτερος δε κατά την ηλικία ο Ιππίας και έχουν εκφύσει ως πολιτική επιδεξιότητα και σύνεση προείστατο της εξουσίας. Ο δε Ήπαρχος ή το φίλος των νεανικών διασκεδάσεων και των ερωτικών απολαύσεων και των καλλιτεχνικών τέρψεων και αυτός είχε προσκαλέσει εις Αθήνας τον Ανακρέοντα, τον Σιμονίδη και τους φίλους αυτών και τους άλλους ποιητάς. Ο Θεσσαλός δε ο Ηγησίστρατος ή το πολύ νεότερος και κατά τη συμπεριφορά θρασής και ευριστής, εξαιτίας του οποίου και έγινε αρχή όλων των κακών. Διότι αγαπήσας ερωτικός των αρμόδιων και αποτυχώνει στο να αποκτήσει τη φιλία του, δε συνεκράτη την οργή του, αλλά και κατά τα άλλα ενδείκνυε προσβλητική κατά αυτού συμπεριφοράν και ιδίως εμπόδισε την αδελφή του από το να παρακολουθήσει τα Παναθήνα ως κανηφόρος παρθένος, ενώ είχε εκλεχθεί προς τούτο, εξυβρίσας μάλιστα διαφράσεων τεινών των αρμόδιων ως διεφθαρμένων,
Εκ τούτου δε του επεισοδίου συνέβη ερεθιστής ο αρμόδιος να εκτελέσει μαζί με τον Αριστογείτονα των φόνων με συμμετοχή στο πραξικόπημα του το πολλών. Την ημέρα των Παραθηναίων παρατηρούνται τον Ιππίανη στην Ακρόπολη, διότι αυτός ανέμενε εκεί προς υποδοχή την Πομπίν, ενώ ο ύπαρχος επεστάτη το ξεκίνημα, ειδώντες δε ένα από τους συμμετόχους της συνωμοσίας με πολύ οικειότητα συνδιαλεγόμενο με τον Ιππία και υποφετευθέντες ότι καταγγέλει προς αυτόν το πράγμα, θέλοντες να κάνουν κάτι πριν συλληφθούν, καταβάντες ο αρμόδιος και αριστογείτων δηλαδή και εκδηλώσαντες την εξέγερση των πριν από τους άλλους συνωμότας, εφόρευσαν τον ύπαρχο πλησίων εις το Λεωκόριον. Ενώ εκτακτοποιεί την Πομπή, έβλεψαν δέτοιο το τρόπος το όλο συνωμοτικό κίνημα. Εκ το δύο δε αυτόν, ο μεν αρμόδιος ευθύς επί τόπου εφωνεύθη υπό των δορυφόρων, ο δε αριστογείτων κατόπιν αφού συνελήφθη και επί πολύ καιρό εκακοποιήθη. Διατελών δε υποβασανιστήρια, κατήγγειλεν ο συνωμότας πολλούς, οι οποίοι και κατά την καταγωγή ήσαν επίσημοι και φίλοι των τυράννων διατέλων. Διότι δεν είναι δυνατό ούτε οι τύρανοι να συγκομίσουν συνευθείς τότε ενδείξεις περί της συνωμοσίας. Αλλά όμως επικρατούσα φήμη ότι ο Ιππίας διατάξας να καταθέσουν τα όπλα των όλοι οι ακολουθούντες στην Ποπή εθεώρησεν ως επαυτοφόρος ηλιφθέντας συνωμότας εκείνους που είχαν χειρίδια δεν είναι αληθινή. Διότι δεν έγινε το ακόμα την εποχή εκείνη η Ποπή με ενόπλους ακολουθώντας αυτήν, αλλά τούτο αργότερα επεκράτησαν ως συνήθεια κατά τους δημοκρατικούς χρόνους. Κατηγορεί δε ο Αριστογείτονος συνωμότας στους φίλους του τυράννου, καθώς με λέγουν οι δημοκρατικοί επίτηδες είναι να καταδιώξει ούτως αδίκως αυτούς και εξοργιστούν εναντίον του και ένα ούτως οι τύρανοι εξασθενήσουν κατά την ισχύ των, φωνεύονται στους αθώους και τους φίλους των. Ως δε μερικοί λέγουν όχι κατά φαντασία Πλάτων, αλλά πράγματι συνωμότας ο Αριστογείτον κατήγγειλε. Και τέλος, επειδή δεν κατόρθωνε παρόλα σε αυτού τις προσπάθειες να αποθάνει, υποσχεθείς ότι είχε να καταμηνήσει και πολλούς άλλους ακόμα και πίσω στον Ιππίαν να του δώσει τη δεξιά προς επίσημον υπόσχεση, ό,τι έλαβε αυτή ο νηδίσας τον τύρανο, διότι στο φωνέα του αδερφού του έδιδε τη δεξιά. Τόσο πολύ εξηρέθησε τον Ιππίαν, ώστε αυτός εκμανής υπό της οργής δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, αλλά να σύραστη μάκερά του τον εφώνευσε. Κατόπιν δε τούτων η τυραννής έγινε πολύ τραχυτέρα, διότι με το να ζητεί να λάβει εκδίκηση δια τον αδελφό του και με το να έχει φωνεύσει και εξορίσει πολλούς, εδείχθη προς όλους άπιστος και κακός. Μάλιστα δε, κατά το τέταρτο έτος από τις εποχές του θανάτου του υπάρχου, επειδή ευρίσκονται εις κακήν δια αυτόν κατάσταση, τα εν την πόλη επιχείρησε να αχυρώσει με τείχους την Μουνυχία προς το σκοπό να μεταφέρει εκεί την έδρα της διαμονής του. Ενώ δε με αυτά κατεγίνωτο, εξεδιώχθη υπό του βασιλέως των Λακεδαιμονίων κλεωμένους, διότι κατ' επανάληψη είχαν παραγγείλει στους Λάκωνας οι χρησμοί να καταλύσουν την τυραννίδα δια την εξής αιτίαν. Οι εξόριστοι των οποίων αρχηγοί ήταν οι Αλκμεονίδε, αυτοί μεν μόνοι των δεν είχαν δυνάμεις για να πραγματοποιήσουν την δια της βίας επάνω των αυτών, αλλά πάντοτε απετύχαναν, διότι και στα άλλα, τα οποία επιχείρουν, αποτύχαναν και περικλείσαντες διατύχουσι στην Αττική χώρα το Λειψίδριο, το ευρισκόμενο ενσύψωμα του Πάρνηθος, όπου φυγώντες από την πόλη ήλθαν μαζί τους μερικοί, ενοικίδησαν δια πολιορκίας υπό των τυράννων. Όθεν κατόπιν κάμνοντες υπενιγμόνη στάφτη τη συφορά, ετραγούδαγαν οι Αθηναίοι στα σκαλιά άσματα των πάντοτε. Ο χου Λειψίδριο προδοσιάρικο, τι άδρες έφαγες, για πόλεμο ικανούς και όλο άρχοντες που αυτοί το έδειξαν τότε τι πατέρων ήσαν οι. Αποτυχάνοντας λοιπόν εις όλα τα άλλα, ανέλαβαν εργολαβικώς την οικοδομή του ενδελφής ναού, εκ της επιχειρήσεως δε αυτής εκέρδισαν χρήματα, ώστε δια τούτο να επιτύχουν τη βοήθεια των Λακεδαιμονίων. Η δε πυθία εις την αρχή κάθε χρησμού προς τους Λακεδαιμονίους έλεγε πάντοτε να ελευθερώσουν της Αθήνας με τόση επιμονή ώστε έκαμε τους Σπαρτιάτες να το επιχειρήσουν. Μολονότι οι πισιστρατίδες συνεδέεται ο διαδεσμό φιλοξενίας προς αυτούς. Όχι δε ο λιγότερο συνετέλεσε εις παρακίνηση των Λακώνων εκ μέρους των πισιστρατιδών υπάρχουσα φιλία προς τους Αργίους. Και κατά πρώτον μεν λοιπόν απέστειλαν διαθαλάσσεις των Αχίμολων
φέροντα στρατών. Ότε δε αυτός ενικήθηκε φωνεύθη, διότι ήλθε εις βοήθεια των πισιστρατηδών ο Θεσσαλός Κινέας, έχων χίλιος υπείς. Οργιστήδες ακόμα περισσότερο εξαιτίας του συμβάντος αυτού, έστειλαν στην εκστρατεία το βασιλέα Κλεωμένη δια ξηράς, έχοντα μεγαλύτερον πολεμική προετοιμασία. Ούτως, αφού ενίκησε τους υπείς των Θεσσαλών, επιχειρήσαντας να εμποδίσω σε αυτό να εισέλθει στην Αττική, αποκλείσας τον υπία στο τείχος των λεγόμενων πελαργικών, επολιόρκια αυτών έχουν τη βοήθεια των Αθηναίων. Ενώ δε αυτός έμενε εκεί, συνέπεσε εξελθόντες κρυφίως να συλληφθώσει η ιή των πισιστρατηδών, ότε δε ούτε ηχμαλωτίστησαν. Ελθόντες οι πισιστρατήδοι η συνθηκολογία διασωτηρία των τέκνοτων και εντός πέντε ημερών μετακομίσατε σε έξω των Αθηνών τα πράγματά των, παρέδωκαν την Ακρόπολη στους Αθηναίους επί άρχοντος Αρπακτίδου, διατηρήσαντε στη τυραννίδα μετά το θάνατο του πατρός των 17 εν όλο έτη. Συνόλο δε μετά των ετών τα οποία βασίλεψε ο πατήρ, πεντήκοντα έτη μείον ένα. Τέλος του έκτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 7 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε την σελίδα LibriVox.org. Κλεισθένης. Αφού δε καταργήθη τυραννής, ευρέθησα εις διάσταση προς αλλήλους χάρη της εξουσίας ο Ισαγόρας, ο ιός του Τισάνδρου, ο οποίος ήταν ο φίλος των τυράννων, και ο Κλεισθένης, ο καταγόμενος εκ του γένους των Αλκμεονιδών. Νικηθείς δε στα πολιτικά σωματεία ή τι έχουν με το μέρος του λιγότερα πολιτικά σωματεία, ο Κλεισθένης προσετερίστη των λαών, υποσχόμενος να αποδώσει εις τούτον τη διοίκηση της πολιτείας. Ο δε Ισαγόρας ευρεθείς ούτως ασθενέστερος ως προς τη δύναμη, καλέσας και πάλι προς βοήθεια του τον Κλεωμένη, ο οποίος συνεδέεται με αυτόν διαδεσμό φιλοξενίας. Έπεισε συνάμα αυτό να εκδιώξει από την πόλη την Ιανουσιοργία, το Άγος, διότι επιστεύεται ότι η Αλκμεονίδε ήταν από τα γέννη των Ιανουσιοργών. Ότε δε είναι κατούτο, εξήλθε κρυφίως της πόλης ο Κλεισθένης με ολίγους οπαδούς του, εξορίζει εκείνος ο συναγής 700 οικογενείας. Αυτά δε διαπράξα, στη μέ βουλή έκαμε ένα απόπειρα να καταργήσει, το δε εισαγόραν και 300 των φίλων, μαζί με αυτό να καταστήσει κυρίως της πόλεως. Επειδή δε η βουλή αντιστάθηκε ο λαός συνηθίστη προς επίθεση, οι μέ περί τον Κλεωμένη και τον Ισαγόρα κατέφυγαν στην Ακρόπολη, ο δε λαός δύο μεν ημέρα σταθείς εκεί τους απολιόρκη, τη δε τρίτη ημέρα αφήσας ελευθέρους να εξέλθω στην επία ενόρκου συμφωνία στον Κλεωμένη και τους στρατιώτες του, έστειλε και προσεκάλεσε τον Κλεισθένην και τους άλλους φυγάδας. Αφού δε ούτε ο κύριος των πραγμάτων έγινε ο λαός, έγινε ο αρχηγός αυτού ο Κλεισθένης και προστάτης της λαϊκής τάξεως, διότι κυριότατα έτη σχεδόν της εκδιώξεως των τυράννων έγιναν οι Αλκμεονίδε, και ως επί το πλήστον τον καιρό της τυραννίδος διατέλεσαν στασιώτε. Και πρώτερον δε ακόμα ο Κίδων του γένους των Αλκμεονιδών επετέθη εναντίον των τυράννων, δια τούτο δε και τον ανέφεραν και αυτόν εις τα παρήνια άσματα σκολιά. Βάλε και του Κίδωνος δούλε υπηρέτη και μη το λησμονείς, σαν που πρέπει τους γενναίους άνδρας να τους κερνάμε κρασί. Δια τους λόγους μεν λοιπόν τούτους ο λαός είχε εμπιστοσύνη στον Κλεισθένην. Τότε δε προϊστάμενος του λαού αυτός το 4ο έτος μετά την εκδίωξη των τυράννων, επί άρχοντος Ισαγόρου, πρώτον με διήρεσεν όλους εις 10 φυλάς, αντί των 4, θέλω να αναμίξει ούτως αυτούς τους Αθηναίους προς το σκοπό να αποκτήσουν διωτοτρόπως περισσότερη πολιτικά δικαιώματα. Εξού και προέκυψε η φράση «Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση φυλών», αναφερομένη εναντίον εκείνων οι οποίοι θέλουν να εξετάζουν τα γέννη. Έπειτα τη Βουλή απετέλεσε εκ 500 αντί 400 ορίσας πεντήκοντα από κάθε μία φυλή. Τότε δε ήσαν 100 από κάθε φυλή, δια τούτο δε και δε διήρησε εις 12 φυλάς, δια να μη συμπέσει με την υποδιαίρεση εις τριπτίας, η οποία προϋπήρχε, ώστε η λαϊκή τάξη στο πλήθος δε συνέπιπτε να ευρίσκεται όλοι εις ένα δήμον. Εχώρισε δε και τη χώρα κατά δήμους εις 300 μέρη, 10 μέρη δήμους περί την πόλη, 10 δε της παραλίας και 10 της Μεσογείου χώρας, και αυτάς ονομάσας τριτής, όρισε διακλήρου να ληφθούν 3 δήμοι για να σχηματίζουν μια φυλή, κατά τρόπον ώστε κάθε μια φυλή να ευρίσκεται εις όλα τα μέρη της χώρας.
και διέστειλε ως συνδημότας, έχοντας κοινή δηλαδή προσωνυμία, τους κατοικούντας έκαστον δήμων, προς το σκοπό να μην φανερώνεται ποιοι έχουν λάβει νεωστή πολιτικά δικαιώματα δια της προσαγορεύσεως του οικογενειακού πατρικού ονόματος. Έκτοτε δε επωνομάζονται οι Αθηναίοι μεταξύ των εκ του ονόματος του Δήμου στον οποίο έκαστος ανήκει. Συνέστησε δε και αξίωμα δημάρχων, τον οποίον η δικαιοδοσία ήσαν εαυτέ με τας δικαιοδοσίες των προτέρων ναυκράρων, καθώς τον αντικατέστησε τας ναυκραρίας με τους Δήμους. Έδωκε δε στους Δήμους ονόματα εις άλλους μεν εκ της τοποθεσίας, εις άλλους δε έδωκε εκ των ιδρυτών αυτών, διότι ουχή όλοι οι Δήμοι υπήρχαν εις προσγενεστέρως έχουσας ονόμα τοποθεσίας. Τα δε γέννη και τα σφατρίας και τα ερατικά νόμιμα αφή και εις καθένα να έχουν κατά τα πατροπαράδοτα. Εις τας φυλάς δε έδωκε εκ των προεκλεγέντων 100 προγονικών ηρώων τα ονόματα, το 10 εξ αυτών εκείνους τους οποίους υπέδειξε πυθία. Τέλος 7ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 8 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Ανάπτυξη στις δημοκρατίες, εξωστρακισμός. Αφού δεν έγιναν αυτά, το πολίτευμα φεύγει πολύ πλέον δημοκρατικών παρά το του Σόλωνος. Διότι πράγματι η μεν νόμη του Σόλωνος συνέβη να επιφέρωσε την εξάλληψη του τυραννικού αξιώματος, διότι τούτο δεν είχε χρησιμοποιηθεί καλώς, ο δε Κλισθένης άλλους νέους νόμους εισήγαγε αποβλέπων στην ενίσχυση της λαϊκής δυνάμεως. Μεταξύ δε τούτων παρενευλήθηκε ο περί εξωστρακισμού νόμος. Πρώτο με λοιπόν κατά το 5ο έτος μετά τη νέα αυτή πολιτική κατάσταση επισαρχοντίας του ερμοκρέοντος έκαμε δια τη Βουλή των 500 των όρκων των οποίων ακόμα και τώρα ομνύουν οι βουλευτές. Έπειτα τους στρατηγούς εξέλεγον κατά φυλάς από κάθε φυλία ένα, όλου δε του στρατεύματος αρχηγός ή το πολέμαρχος. Κατά δε το 12ο μετά ταύτα έτος νικήσατε εις την ερμαραθώνη μάχη επί της αρχοντίας του Φενίπου. Μετά πάροδο 2 ετών από τις νίκες, ότε ο λαός ανέλαβε το θάρρος του, τότε δια πρώτη φορά εφήρμασαν τον νόμο των περί εξωστρακισμού, ο οποίος είχε τεθεί από υποψία προς τους έχοντας δύναμη, υποψία προκύψασαν εκ του ότι ο πισίστρατος, ηγέτης πολιτικής μερίδος ον και στρατηγός έγινε τύραννος. Και πρώτος εξωστρακίστη ο εκ των συγγενών εκείνου του πισιστράτου ο ύπαρχος, ο ιός του Χάρμου Κολυτεύς, για τον οποίον και κυρίως έδεσε τον νόμονο Κλισθένης, θέλει να διώξει αυτόν εκ της πόλεως, διότι οι Αθηναίοι σύμφωνα με τη συνηθισμένη αγαθότητα του λαού των άφηναν να κατοικήσουν στην πόλη τους φίλους των τυράννων, εκείνους όσοι δεν ήθελαν συμπαρεκτραπεί στα Σταραχάς, τον οποίον φιλοτυράννων αρχηγός και προστάτης ήταν ο ύπαρχος. Το επόμενο δε αμέσως έτος επί της αρχοντίας του Τελεσίνου δια και άμων ψήφων εξέλεξαν τους 9 άρχοντες κατά φυλάς εκ του καταλόγου των προεκλεγέντων υπό το δημοτών 500 δια πρώτην τότε φορά μετά την εποχή της τυραννίας. Προηγουμένως δε όλοι οι άρχοντες εξελέγονται απευθείας. Και τότε εξωστρακίστη ο Μεγακλής ο γιος του Υποκράτους εκ του Δήμου της Αλλοπεκής. Επί 3 μεν λοιπόν έτη εξωστράκησαν ούτε τους φίλους των τυράννων, δια τους οποίους και έγινε ο νόμος αυτός. Μετά δε ταύτα, κατά το 4ο έτος και εκ των άλλων, εάν κανείς εφαίνεται ότι είναι το μεγαλύτερο στη δύναμη, εξορίζεται. Και πρώτος εκ των μη έχονταν σχέση προς τους τυράννους, εξωστρακίστη ο Ξάνθιπος, ο ιός του Αρίφρονος. Εις το 3ο δε κατόπιν έτος επί της αρχοντίας του Νικομίδους, κατά τον καιρό που ευρέθησαν τα μεταλλεία στη Μαρόνια, και επορίστε εξ αυτών η πόλη 100 τάλαντα, ενώ μερικοί συμβούλευαν το Δήμο να γίνει διανομή του χρήματος στους πολίτες, ο Θεμιστοκλής εμπόδισε τούτο, μη λέγον μεν κατά ποιον τρόπο θα χρησιμοποιεί τα χρήματα, αλλά προτείνω να δοθώσει ταύτα ως δάνειο στους πλέον πλουσίους εκ των Αθηναίων 100, ανά εν τάλαντο εις καθένα, κατόπι δε αν μεν ήθελε είναι αρεστό εις ο λαόν ο τρόπος της δαπάνης, να λογίζεται αυτή εις βάρος της πόλεως, ή δάλλως να εισπράττονται τα χρήματα από τους δανειστέντας, δια του τρόπου δε τούτου λαβών τα χρήματα κατασκεύασε 100 τριήρης, με τον να αναφυγήσει καθένας από τους 100 αναμίαν, με τα οποία έκαμε
την εσαλαμίνη ναυμαχία προς τους βαρβάρους. Εξωστρακίστη δέκατα εκείνον τον καιρό ο Αριστίδης ο γιος του Λυσιμάχου. Μετά τρία δε έτη επί της αρχοντίας του Υψυχίδου εψήφισαν να δεχθώσει την επάνω δόλο των εξωστρακισμένων. Τούτο δε ένεκα της εκστρατείας του Ξέρξου και όρισαν εις το εξής οι εξωστρακιζόμενοι να μη εγκαθίστανται πέραν της Γερεστού και του Σπηλαίου ιδάλλως να κηρύττονται διαπαντός στερημένοι των πολιτικών αυτών δικαιωμάτων. Τέλος 8ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 9 της Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Μυδική πόλεμη, Άριος Πάγος, Θεμιστοκλής και Αριστίδης. Τότε με λοιπόν μέχρι του σημείου τούτου αναπτύχθη η πολιτεία παραλλήλως προς το δημοκρατικό πολίτευμα, ο λίγο κατ' ο λίγο προοδεύουσα. Μετά δε τους μυδικούς πολέμους απέκτησε εκ νέου δύναμη η Βουλή του Άριου Πάγου και κυβέρνα την πόλη μη λαβούσα την εξουσία με καμία επίσημη απόφαση, αλλά διότι η Βουλή αυτή εστάθη αιτία της περί της Σαλαμίνα ναυμαχία. Διότι ενώ οι στρατηγοί βρέθησαν εις απορία δια τα πράγματα και έβγαλαν κήρυγμα να φροντίσει ο καθένας δια τη σωτηρία του, η Βουλή του Άριου Πάγου επρομήδευσε και μοίρασε εις έκαστον 8 δραχμάς και επιβίβασε αυτούς εις τα πλοία, δι' αυτή λοιπόν την αιτία επετάσσονται στην εξουσία της και κυβερνώνται οι Αθηναίοι καλώς επίσης και κατά την εποχή αυτή. Διότι συνέβη εις αυτούς στο χρονικό εκείνο διάστημα και να αναπτύξοντας πολεμικά σε αυτόν δυνάμεις και να αποκτήσουν αγαθή υπόλοιψη μεταξύ των Ελλήνων και να λαμβάνουν την ηγεμονία της θάλασσας παρά τη θέληση των Λακεδαιμονίων. Ήσαν δε προϊστάμενοι αρχηγοί του Δήμου κατά τους καιρούς αυτούς ο Αριστίδης ο γιος του Λυσιμάχου και ο Θεμιστοκλής ο γιος του Νεοκλέος. Ούτως μεν εξασκημένος εις τα πολεμικά, εκείνος δε ικανός εις τα πολιτικά πράγματα και υπέροχος των συγχρόνων του εις τη δικαιοσύνη. Διό και μετεχειρίζοντο το μένος στρατηγών, το δέο σύμβουλον. Και τη μένα νοικοδόμηση των τυχών από κοινού οι δύο έφεραν εις πέρασαν και βρισκόμενοι εις διάσταση μεταξύ τους, ως προς δε την απομάκρυση των ιώρων από τις συμμαχίες των Λακεδαιμονίων, ο Αριστίδης υπήρξε ο προτρέψας σε αυτήν, επιληφθείς της ευκαιρίας καθήν οι Λάκωνες είχαν υποστεί μείωση της υπόλοιψής των εξαιτίας του Παυσανίου. Δια τούτο δε και αυτός ο Αριστίδης ήταν ο επιβαλών τους πρώτους φόρους εις τας πόλεις κατά το τρίτο έτος μετά την ενασαλαμίνη ναυμαχία επί της αρχοντίας του Τιμοσθένους και αυτός διεξήγαγε τα της ορκίσεως των Ιώνων σύμφωνα με την οποία ορίζονται να έχουν τους αυτούς με τους Αθηναίους εχθρούς και φίλους εις πίστοση των οποίων και τους πυρακτωμένους στρογγυλούς λίθους έριψαν ομού εις τη θάλασσα. Μετά δε ταύτα, καθώς ον ήδη ελάβανε πεποίθηση εις τας δυνάμεις της η πόλη και χρήματα πολλά είχαν συναθρηστεί, συνεβούλευε ο Αριστίδης να αναλάβω σε αυτοβούλου στην ηγεμονία και κατεβαίνοντας εκ των αγρών να κατοικούν στην πόλη διότι τα τη συντηρήσεως θα υπήρχουν δι' όλους εις άλλου μέρος ως απασχολημένους εις εκστρατείας, εις άλλους δε ως έχοντας τη φρούρηση της χώρας, εις άλλους δε ως διαχειριζόμενους τα κοινά. Έπειτα κατά διού των τρόπων οργανούμενοι θα καταλάβωση την ηγερμονία. Πιστέντες δε εις ταύτα και λάβοντες την εξουσία εφέρονται προς τους συμμάχους πλέον δεσποτικός. Εκτός εις τους Χίους και τους Λεσβίους και τους Αμίους, τούτους δε τους είχαν φύλακας της ηγεμονίας. Αφήσαντες εις αυτούς και τα ιδιά των πολιτεύματα και την εξουσία επί όσο παλαιότερο ήσαν άρχοντες. Εθέσπισαν δε και υπό του δημοσίου παροχή των προς διατροφήν απαιτουμένων εις των λαών, καθώς υπέδειξε τούτο ο Αριστίδης, διότι ο τρόπος από τον άμεσον και τον έμεσον φόρον και από τον εισπρατωμένον από τους συμμάχους συνέβη να συντηρούνται περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι. Διότι δικαστέμεν ήσαν 6.000, τοξότε δε 1.600 και προς τούτους 1.200 υπείς, μέλη δε της Βουλής 500 και φρουροί των Ιωρίων 500 και προς τούτους φρουροί στην πόλη 50, διαχειριστή των εξουσιών, εχωρίως μεν έως 700 άνδρες, έξω δε της χώρας έως 700. Επιπλέον όταν κατόπιν έκαμαν τον πόλεμο υπήρχαν στρατιώτες με 2.500, πλοία δε φρουρούντα 20, άλλα δε πλοία μεταφέροντα τους δια ψηφοφορίας εκλεγωμένους 2.000 φρουρούς των υποτελών πόλεων. Ακόμα δε υπήρχαν των Πρετανίων οι ορφανοί και δεσμοφύλακες, διότι εις όλους τούτους η συντήρηση παρήχεται από το Δημοσίου Ταμείου. Τέλος του 9ου κεφαλαίου.